Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβούμε τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλό απόγευμα. Μετρόπολη 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4, Κακομοίρας, με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καραμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου εύκολα, γρήγορα και με την καλύτερη προσφορά, αφού έχουν πολύ μεγάλη πείρα. Εσύ το μοναδικό που έχεις να κάνεις είναι να τηλεφωνήσεις στο 18133 έχοντας μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο αυτοκίνητο και θα σου δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. 9.55 γίνεται το μήνυμα στο 54340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Και μην ξεχνάτε ότι μεγάλο μας χορηγός είναι η Hyundai Εσκιάδης Παροδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφα Κτέο.
εκεί όπου μπορείτε να βρείτε το Hyundai των ονείρων σας στην καλύτερη τιμή, σε μια τρομερή έκθεση η οποία υπάρχει, και το Hyundai i20 στην καλύτερη και μοναδική τιμή η οποία υπάρχει στην αγορά, μόνο στην Εστιά της Παλοδήμος, με 10.490 ευρώ. Περισσότερα στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, τώρα που άνοιξε και ο κόμβος είναι 5 λεπτά από την καρδιά της πόλης. Μεγάλος διαγωνισμός για το Μετρόπολης 95,5, καθώς σε συνεργασία με τη Volton κερδίζετε δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Καλά ακούσατε, για έναν ολόκληρο χρόνο. Οι κληρώσεις έχουν ξεκινήσει, 45 κληρώσεις, δηλαδή 45 τυχεροί ακροατές θα έχουν δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Η λήψη των συμμετοχών συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Μπες τώρα στο metrospot.gr ή σελίδα του Μετρόπολης στο Facebook, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στην ειδική φόρμα που θα βρεις και παίρνεις αυτόματα μέρος στις κληρώσεις για να κερδίσεις δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο χωρίς να δώσεις ούτε μισό ευρώ. Μόλις συντονίζεσαι καταρχήν στο σταθμό, καθώς 9 και 4, 12 και 4 και 3 και 4 έχουμε την ανακοίνωση των τυχερών, μόλις ακούσεις το όνομά σου είσαι ο εκλεκτός, τηλεφωνείς εντός 30 λεπτών στο 2310 και τα 3 εντάρια και λέγοντας τη λέξη Volton, το συνθηματικό Volton, αυτομάτως κερδίζεις δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Δωρεάν ρεύμα, εφόσον γραφτείτε στη Volton, θα κερδίσετε και όλοι όσοι συμμετέχετε στο διαγωνισμό για έναν ολόκληρο μήνα. Powered by Volton, γιατί είναι ρεύμα εμπιστοσύνης. Αν πεινάζετε liveras.gr, πάνω από 2.500 προσφορές όπου μπορεί να διαλέξεις αυτό το οποίο θες να γευματίσεις τώρα το μεσημέρι. Αν είστε και περισσότεροι από ένας, μπορείτε να κάνετε παραγγελία από δύο διαφορετικά καταστήματα και αυτό να μπει σε ένα καλάθι, σε ένα λογαριασμό. Οπότε deliveras.gr ή κατεβάστε σχετικό application για να μπορείτε να παραγγείλετε είτε στο tablet είτε στο κινητό. Ολοκληρώθηκε η αγωνιστική με τη νίκη του Παναθηναϊκού, όπου ακούστηκαν πάρα πολλά. 2-1 με την Λάρισα, γίναν πάρα πολλά. Με Champions League σήμερα το βράδυ, με ωραία παιχνίδια χτες, με τη διάδα μας να περνάει η Κωνσταντίνε χτες. Λοιπόν, αρκετά τυχερά όμως. Τέλε, γιατί τυχερά? Αρκετά τυχερά, έως πάρα πολύ. Γιατί τυχερά, τυχερά. Στο γιατί. Σε ποια από τα δύο μάτια ήταν τυχερό? Θα σου πω γιατί. Καταρχήν αυτή την μπλούζα ποιος την πήρε? Εσύ πήρες αυτή την μπλούζα. Είναι λάθος γιατί είναι οριζόντια στην μπλούζα. Με αυτή τη μούρη που θα έπρεπε να έχω κάθετες ρίγες, σωστά? Όχι κάθετες, καθετότατες. Σαν τις ακτίνες του ηλίου τον Αύγουστο. Τολμώ και τη βάζω. Τι τολμάς και τη βάζεις? Τολμώ και τη βάζω. Αναδεικνύεις καταρχήν τη φαρδιά μέση σου. Πρώτον. Δεύτερον, είναι αντιτηλεοπτικό, σε φωνάξω σε καμιά εκπομπή. Δεν έχω φαρδιά μέση, έχω στενή μέση. Δεν έχεις? Άκολος, κανονικά πόδια. Η λάθος κατασκευή είναι από τη μέση και πάνω. Τι κατασκευή είναι αυτή? Ποιο εργοστάσιο σε έβγαλε? Τι πυρέλη σε έβγαλε? Τι είναι αυτό το πράγμα? Το εργοστάσιο μετά. Καλά, πήγε κολλητό μπλουζάκι με κουμε. Δεν είναι κολλητό. Τι δεν είναι κολλητό, ρε? Τι δεν είναι κολλητό? Εσύ πρέπει να φορά κελεμπία σαν τον Ντέμι Ρούσο. Σωστό. Σωστό. Για να, και μαύρη. Όταν, για να φαίνομαι πιο αδύνατο. Έχει δίκιο. Μα κοίταξε να δει. Ο κάθε άνθρωπο, δεν το λέω για σένα τώρα. Ο κάθε άνθρωπο έχει κάποια χαρακτηριστικά. Στον ντύσιμο κοιτάζει αυτά, ας πούμε, τα που είναι. Τα χρώματα που ταιριάζουν. Ναι, αυτά που, και το, αυτά που εσύ βάζει αυτό που δεν σε αναδεικνύει, ναι, τώρα. Τι είναι? Σαν ρουμάνο αλκοολικό είσαι με αυτό εδώ. Σαν ρουμάνο αλκοολικό είσαι με αυτή τη. Θα ρίξει και κατέβγε, δηλαδή. Συγγνώμη. Σαν Πολωνό που κατέβαινε δεκαετία του 80 με εκείνα τα Πόλσκι και τα Πολωνές, να πούμε, και πουλάγανε. Δεν του θυμάσαι του Πολωνού. Πού ήταν, ρε, πίσω από τη Μηχανιώνα, πώς το λένε το μέρος εκεί πέρα, πίσω από τη Μηχανιώνα, ένα παραλιακό μέρος, να πούμε, ερχόταν οι Πολωνοί. Πήγαινε η θεία μου η Βάσο συγχωρεμένη, έπαιρνε τον Γιώργο την Παρτάλο, τον ξάδερφό μου, παίρνουν και εμένα να κάνουμε τους διερμηνείς. Εμείς δεν ξέραμε 16 χρονών χρήα αγγλικά. Πες, παιδί μου, θέλουμε κουβέρτα, κουβέρτ, κουβέρτ, έλεγε ο άλλος. Πες, αγόρι μου, θέλουμε σεντόνια, σεντόν, σεντόν. Τι σεντόν, ρε μαλάκα, του λέω, τι σεντόν, σεντόν. Ηλίθιε. Κατάλαβες, πηδούσαν οι Έλληνες με 50 ευρώ τις Πολωνέζες. Τώρα έρχονται οι Βούλγαροι εδώ και οι Σκοπιανοί και λέει: α, τι ωραίες που είναι οι Ελληνίδες, με 10 ευρώ κάνουμε κρεβάτι. Κατάλαβες τι έκανε το Πασόκ που υποστήριζε με την κίνηση τη γουρνοκεφαλή το Βενιζέλο? Να έρχονται οι Βούλγαροι εδώ με 10 ευρώ και να κάνουν σεξ τις γυναίκες δικές μας. Κατάλαβες, ρε Μοσχάρη, που μου φόρεσες αυτό το μπλουζάκι εδώ πέρα και ήρθες σαν τον Τενέ, να πούμε, στην τελευταία, στο τελευταίο μα. Τι μπλουζάκι είναι αυτό, ρε? Θα τα φορούσε ο Αλέβαντος πριν 40 χρόνια, ρε. Αυτό έχεις να πεις. Τι έχω να πω? Βγάλ το, βάλε κάτι μαύρο, κάτι πιο σκούρο. Αν το βγάλω, φόρεσες και τα κίτρινα παπούτσια. Θα είναι τελείως αντιαισθητικό το θέαμα. Τι να σε κάνω, μωρέ, τι να σε κάνω.
Τι έχουμε εδώ πέρα, Παναθηναϊκό, είδες? Δεν είδα, ήμουν πυγμαχία, ήμουν το τελευταίο τέταρτο. Βγήκε ο Παναθηναϊκός, βγήκε και η μπούρσα και έρθει σε 3-1. Ζάχαρη, πέντε μονάδες η διάδα σου. Ζάχαρη. Και τα δύο. Ζάχαρη και με μένα. Τα δύο έπεσε, ναι. 9 ο Παναθηναϊκός, ναι. Με 10 η μπούρσα. Εντάξει. Λέω, άμα θέλει. Ναι. Το έπαιξες, ρε καθήκη. Εννοείται. Μπράβο. Θα κεράσει καφέ. Μη, άστα. Έβαλα κι άλλο. Τι έβαλες? Σήμερα τι έβαλες? Σήμερα θα τα πω. Αλλά το τι έβαλα χτες δεν έχει σημασία. Εντάξει, δεν. Το over τη Θέλτα το πίστευα διπλό. Ναι. Φοβήθηκα γιατί έβλεπα ότι λείπει ο Μάξ Λόπες. Ναι, και... Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα ποιος είναι backup του Μάξ Λόπες. 0-5 η Θέλτα μέσα στο Las Palmas. Ωραίος. Περίπατο. Ζάχαρη. Κέρδισε το γλυκό. Ζάχαρη. Λοιπόν. Αυτό το γλυκό που έτρωγε, τι ήταν, από ποιον ήταν? Δεν έφαγα γλυκό. Ότι ήταν αυτό το γλυκό, τι ήταν? Δεν είχα. Πίτσα έτρωγα. Πίτσα έτρωγες. Πρωινό πίτσα έτρωγες. Έχει κάνει μια καταπληκτική πίτσα. Πίτσα έτρωγες. Με καραμαλί του κολουκάνη. Καραμαλί του κολουκάνη. Δεν υπάρχει, ναι. Βέβαια. Δεν υπάρχει. Ξέρεις πώς την κλείνει την αρτηρία το καραμαλίδικο το λουκάνικο? Άμα έρθει η ώρα, okay, θα κλείσει. Άλλο σου λέω εγώ, καλό είναι το καραμαλίδικο το λουκάνικο. Ξέρεις πώς την κλείνει την αρτηρία? Τώρα που σε ακούνε οι καρδιολόγοι στον δρόμο, ξέρεις τι λένε? Μπράβο Γρηγόρη. Τρώγε καραμαλίδικο λουκάνικο, να σε κάνουμε μια καραμαλίδικη αυτή. Μπαλονάκι. Έλα, άλλη, πάνε στα άλλα θέματα. Λοιπόν, λέγε. Διευκρινίζω 2-3 πράγματα, ό, γιατί θες. Πολλά ακούω, πολλά βλέπω και πολλά γίνονται για τη διατησία του αγώνα, ναι, του Παναθηναϊκού με τη Λάρισα. Ωραία. Λοιπόν, για αυτούς οι οποίοι θέλουν να βλέπουν τα πράγματα και όχι για αυτούς οι οποίοι, ναι, θέλουν να φαντάζονται. Ναι, τι είδες? Δεν έχει καμία σχέση η διατησία της Νέας Μύρνης με τη Λεωφόρου. Θα πεις ότι θες και εγώ θα πω τη δικιά μου δηλαδή, τοποθέτηση. Αν και εγώ το μάτς δεν το είδα όλα, δεν έχουμε την κουρουμπίλια. Κουρουμπίλια. Η οποία κακό σηκώνει τη σημαία στον γκολ του Περόνε, ναι, καθώς είναι κανονικό το γκολ. Ναι. Αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει πρόθεση. Ναι. Έκανε λάθος δηλαδή η κοπέλα. Πιστεύω ότι είναι ανθρώπινο λάθος, ναι, για δύο λόγους. Ναι. Πρώτον, προηγείται το γκολ της Λάρισας, όπου φεύγει πάλι οριακά ο Περόνε, ή υπάρχει παίκτης ο οποίος είναι δείχνει πάλι οριακά και θα μπορούσε να σηκώσει σημαία εκεί και να μην λέει κανείς τίποτα, να είναι λίγο πιο μπροστά και να έτσι να αλλιώς. Και δεύτερον, θα μπορούσε να πνίξει τις κάρτες. Καλά, η δεύτερη του Altman είναι. Νομίζω ότι πρέπει να του κόψουν την μπάλα. Πάει και ο Κλωζάκη τον στο κεφάλι, άσχετα να το χτυπάει λίγο. Γιατί μπορεί να του προκαλέσει πάρα πολύ σοβαρή ζημιά. Πιστεύω λοιπόν ότι εδώ κάνουν λάθη ο επόπτης, η επόπτρια, ναι, και ο διαιτητής. Και εκεί ο Ευαγγέλου έχασε την μπάλα στην Ασμή. Δηλαδή, ναι, το λάθος. Ναι, ναι. Καταρχήν, έχεις κανένα νέο από το Φορτούνι? Είναι τι, καλά το παιδί? Τι έπαθε ο Φορτούνις? Έτσι που τον μάρκαρε ο άλλος πρέπει να χτύπησε πολύ άσχημα. Ναι. Για ποιο λες? Για το πέναλτι που κέρδισε. Στον Μπαόξι, τον Αριανό. Ποιος είναι πρόεδρος της ΕΠΟ? Ο Αριανός δεν είναι. Είναι καλά το παιδί? Γιατί με τέτοιο χτύπημα που του έκανε ο άλλος για το πέναλτι. Ποιος είναι πρόεδρος στην ΕΠΟ? Ο Γραμμένος. Ο κύριος Γραμμένος. Τα παράπονά σας στους Θεσσαλονικείς. Κάτσε να σου απαντήσω. Κάτσε να σου απαντήσω. Τα παράπονά σας στους Θεσσαλονικιούς πρόεδρους της ΕΠΟ, που όταν είναι Θεσσαλονικιός πρόεδρος στην ΕΠΟ, παίρνει πέναλτι Ολυμπιακός έτσι όπως τα παίρνει. Κατάλαβες τι τρίπκι είναι οι Θεσσαλονικιές είμαστε. Πάμε παρακάτω τώρα. Έδωσε άλλο τα λεφτά να πάρει την ΕΠΟ και ψηφίζουν τον Ολυμπιακό. Και ακόμα τους Τσετσένους δεν τους έβγαλε στον δρόμο. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Και αυτός και ο άλλος ο μπαμπά. Καλοί άνθρωποι είναι. Στο λέω εγώ, είναι καλοί άνθρωποι. Εμένα μου κάνανε τέτοιο σκηνικό, θα έπρεπε να κοιτούσε του ταταροκέφαλο με τα γουρλωτά τα μάτια. Και θα πήγαινα βόλτα να πούμε. Θες να σου μιλήσω για τον Παναθηναϊκό, ναι, και τη Λάρισα. Ναι. Πολύ ωραία. Για την κυρία Κουρουμπίλια, όπως κάνουν λάθη οι άντρες επόπτες, κάνουν και οι γυναίκες. Οπότε δεν θα είμαι ρατσιστής και θα πω, α, η γυναίκα, η επόπτρια κτλ. Γενικά είναι καλή στη δουλειά της. Γενικά. Λάθη θα κάνουν όλοι. Πιθανολογώ ότι φοβήθηκε στη Λεωφόρο τα Α και τα Ου. Ήταν έδρα χθες η Λεωφόρο. Έβγαινε η ψυχή του Παναθηναϊκού εχθές. Άκουμε λίγο, μην διαβάζει εκεί. Εμένα κοίτα. Έβγαινε η ψυχή του Παναθηναϊκού εχθές. Όσο για το παιχνίδι, θα πω στους Λαρισαίους που μ' ακούνε ότι βρωμάει τη ρίλα η φτέρνα τους. Είναι τέτοιοι βλάχοι να πούμε, τέτοιοι χωριαταρέοι που παίζανε 11 με 9 και αυτοί είχαν στήσει γραμμή μαζινό και όχι τίποτα άλλο. Πηγαίναν να κάνουν αντεπίθεση και δίναν την μπάλα στον Περόνε, να κάνει την αντεπίθεση ο Περόνε. Μιλάμε για πολλοί χωριάτες. Κουγιά! Έχεις δίκιο για την Κουρουμπίλια, αλλά το πρόβλημά σου είναι η βλαχιά που έχει η Λάρισα. Δηλαδή, τι να σε πω, ρε φίλε, από τη Λάρισα. Πας ένας ωραίος άντρας, μια ωραία γυναίκα, κατεβαίνει, ντύνεται, στα καλύτερα μαγαζιά έχουν ωραίες και κατέβει στην Αθήνα. Μπαμ κάνει ότι είναι από τη Λάρισα. Μπαμ. Μόλις το μπει σε κανένα μαγαζί και αρχίσει και τα ελληνικά εκείνα τα περίεργα. Γεια σα, εγώ, τα κατσιπαναγίστηκα, καθάρισε. Είναι δυνατόν να παίζει 11 με 9. Και εγώ δεν σου λέω. Η Κουρουμπίλια ήταν στη Νέα Σμύρνη.
Λάθος. Μισό λεπτό ρε κόκκινε. Καλή ήταν η κουρουμπίλια. Στη Νέα Σμύρνη. Καλή ήταν η κουρουμπίλια. Όχι χτες. Για ναι. Να μην μπερδευόμαστε. Κουρουμπίλια δεν έπαιζε χθες. Όχι. Στη Νέα Σμύρνη έπαιζε. Μας μπερδεύεις ρε κόκκινε. Είδες το μάτς να πούμε εμείς πήγαμε πυγμαχία. Ένα τέταρτο είδαμε δεν ξέρεις ποιος έπαιζε πόπτης. Λάθος. Τι να σε κάνω μόλις. Κάθε μάτς και ένα αλλάζει κάτι. Ναι, ότι κάθε μάτς κάνεις λάθος. Δηλαδή αλλάζει κάτι με το ότι αν ήταν ο Φουφουτίνης. Να σε φάει ο Λύκος να και μαύρος ρε. Σταμάτα ρε κόκκινε. Τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή το θέμα άκουγα και την Έρα Σπορ αυτούς τους άσχετους που κάνανε και ένα μετάδοση. Τους άσχετους. Ρε άσχετοι. Δεν με πειράζει εμένα να κάνει άμυνα η Λάρισα. Να παίζει 11 αυτή και 9 ο άλλος. Ίσα ίσα μπορεί να είναι και το τυρί. Να ανέβει ψηλά ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είμαι ένα-ένα να πάρω το μάτς. Κερδίζει την μπάλα ρε ταγαρόβλαχες Λαρισέ. Και η πρώτη πάσα τη δίνει στον Περόνε. Που ο Περόνε να κάνει 30 μέτρα θα του έρθει αναπνευστήρας από το νοσοκομείο να πάρει ανάσα. Σπριντ. Περόνε είναι εκεί κοντά στα 6-7 μέτρα. Να σηκωθεί ψηλά να κάνει κανένα γκολ. Στα λίγα μέτρα τον κουράζεται τώρα τον βρωμοποδαρά τον Περόνε. Πας με έναν παίκτη να κάνεις αντεπίθεση και αυτός είναι ο Περόνε. Με έναν. Και την ξαναπαίρνει ο Παναθηναϊκός στην μπάλα και έχει κατοχή 70-30, 9 με 11 βλάχο. Και σε φταίει ο επόπτης γραμμών. Ταράβλαχε. Ταράβλαχε. Αυτό έχω να πω εγώ για τους Λαρισαίους. Εσύ βλέπεις δόλο στον επόπτη. Τι με νοιάζει εμένα που ξέρω αν τα πήρε ο επόπτης ή φοβήθηκε. Πού να ξέρω εγώ. Εγώ είδα ότι ο άνθρωπος έκανε λάθος. Του πάρω το κεφάλι. Δεν σε έκανες λάθος. Δεν ήξερε ποιο έπαιζε υπόψη και θα πω εγώ γιατί έκανε λάθος. Ο Κοτσάφτη ήταν ο διαιτητής. Τα ονόματα των εποπτών σου. Ο Κοτσάφτη είναι ο διαιτητής. Είδε Μούριο Κοτσάφτη. Τον έπαιρνε εγώ σκηνοθέτη σε ταινία Τρομοκρατική να μου. Τον Αλέφατο. Σκοτώθηκε λέει στην Αγγλία μια φίλη μου, γυναίκα ενός γιατρού λέει, του Ζολότα. Ήτανε λέει τι χτύπησε, ποιο τη χτύπησε. Λέει το τρομοκρατικό αυτοκίνητο. Τρομοκρατικό αυτοκίνητο. Ρε τον Νίκο, ρε δεν παίζεται ο Νίκο. Το αυτοκίνητο που πέσει πάνω στον κόσμο. Ναι. Το τρομοκρατικό αυτοκίνητο. Εντάξει, δεν είναι τόσο λάθος. Το Νίκο. Κατάλαβες, Λαρισέ, που διαμαρτύρεσαι για τη διαιτησία. Ταγάρι γεννήθηκες, ταγάρι θα πεθάνεις. Ολόκληρη Λάρισα δεν μπορεί να τα βγάλετε δύο ταλέντα. Ολόκληρος κάμπος δεν μπορεί να τα βγάλετε τρία ταλέντα. Και παίζει ο Περόνι 48 χρονών, συνομήλικος της Μενεγάκη να πούμε. Και ο άλλος, ο ατιμοθάνατος, ο ποδοσφαιρικά εννοώ. Πώς το λέω, ο Λεωζίνιο. Καραβασίλης λέγεται ο διαιτητής. Δεν με νοιάζει πώς λέει. Καραβασίλης λέει αυτό που λέγει τον Καραβόμιλο εδώ την ταβέρνα. Καραβασίλης λέγεται λέει. Να με σου πω το μετά από ένα τέταρτο που λες τον επόπτη ρε κόκκινε να πούμε. Εσύ είδες το μάτι στον επόπτη γυναίκα, τον είδες ντυμένο. Πώς ήταν, δει το Χούλιο Ιγκλέσας ήταν. Τι επόπτη είδες. Από τη βιασύνη να συγκρίνω τη διαιτησία της Νέας Μύρνης με το τηλεοφόρο, είπα για την κουλουπίδα. Μην κάνεις βιαστικά πράγματα. Πάρω το αργά όπως το παίρνει. Τι να σε κάνω τώρα. Συμφωνείς ότι είναι βλάχη στη Λάρισα ποδοσφαιρικά. Ναι ή όχι. Όχι. Όχι, αλλά, τελείωσε. Αλλά γιατί τελείω. Διαφωνώ. Διαφώνα τι. Τι υλικό έχει η Λάρισα. Τι υλικό έχει η Λάρισα. Ομάδα η οποία θα παλέψει. Ναι. Με δικαιούται να πέσει με τον Απόλλων. Αυτοί οι δυο θα πρέπει να πέσουν. Θα παλέψει με ό,τι μπορεί προκειμένου να σωθεί. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Δύσκολο. Παίζει με 9 ο Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Λοιπόν, η ομάδα ισοφαρίζει. Ισοφαρίζει. Βγάζει κόντρα επιθέσεις. Ποιες, πού τις είδες. Έβγαλε αυτή με τον Περόνε που ναι. Έβαλε τον κόλ και ακυρώθηκε. Τι κόντρα επειδή, με πόσους παίκτες βγήκε. Δύο. Με πόσους θες να βγει. Με πόσους θες να βγει. Φαντάσου βγήκε με δύο. Με πόσους πρέπει να βγει. Με τέσσερις. Ναι. Για μια ομάδα η οποία προσπαθεί να επιβιώσει, ναι. Δεν μπορεί να την κατηγορήσει όταν έχει το βλάχο τώρα. Και ο βαθμός. Και ο βαθμός επιτυχίας. Α, τελειώσαμε, άιτε τώρα. Βρίσκω τον Παναθηναϊκό τώρα πεθαμένο. Δηλαδή να έρθει εδώ ο Ζαμπίδης να τον έχει πατήσει ένα φορτηγό. Να τον έχει πατήσει και ένα μηχανάκι δύο, να έχει πιει ένα μπουκάλι ουίσκι. Εντάξει, να έχουν πέσει δύο μαύροι από πάνω, τον δώσαν και δύο μπουνιές και να πηγηθεί στο ρίγκ να παίξει μαζί μου box. Είναι έτοιμος να πεθάνει. Και τι να κάνω εγώ, να το βγάλω ισοπαλία το μάτς. Αυτό, τι. Όχι. Τι όχι. Όχι. Εντυπωσιάστηκα από την ξανθιά, τη διαιτήτρια του Ντάρμσταντ με την Ενβέργη φαίνεται. Τι τραμ-τραμ. Γι' αυτό έλεγα. Τι ξανθιά τραμ-τραμ, ρε. Τι τραμ-τραμ. Ήταν μία που τη έμοιαζε και έπαιζε στην Β' Γερμανία. Εσύ βλέπει Β' Γερμανία. Ό,τι έχει βλέπω. Και τι καταλαβαίνει από Β'. Γιατί να δει Β' Γερμανία. Ποιο ο λόγο. Γιατί να δω. Ναι, γιατί να δει Β' Γερμανία. Γιατί ήθελα να δω πόσο χαμηλά έχει πέσει ο άνθρωπο. Όχι, ρε. Θα έπεσε κανένα στοίχημα και ήθελε να οικονομήσει. Γι' αυτό πε το. Έπαιξα στοίχημα. Πε και δεν είναι κακό. Οι περισσότεροι σχηματίζονται αυτά τα μάτια έτσι τα βλέπετε. Είναι μια καλή αφορμή. Α, ναι, τι είπα εγώ, τι είπα, το αντίθετο. Τι άλλο έχει. Έχει έρθει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Α. Το οποίο το διαβάζω. Διάβαστο. Στο Γαύρο πας μου λοχτά, παίρνει το σόβρακο και φεύγει. Ναι. Σηκώσατε τους τόνους για λαϊκή κατανάλωση, ναι. Θα φας κανένα ντόρτι και θα μυρολογάτε. Από ποιον θα φάει ντόρτι. Έτσι πιστεύει. Από αυτόν τον Ολυμπιακό θα φάει ντόρτι. Έτσι πιστεύει και το γράφει. Εντάξει, ρε φίλε, αυτός ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή το μάτς
αν το κερδίσει, είναι θρίαμβος για τον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να γλεντάσουν. Ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα, αν αυτή το Γενάρη πάνε 4 παικταράδες, τι θα κάνω, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ, αν χάσει το παιχνίδι, είναι μεγάλη τραγωδία. Χι δύο είναι το μάτς. Βάσει φόρμας, βάσει περιραίουσας ατμόσφαιρας, βάσει προπονητή του Ολυμπιακού, βάσει άμυνας του Ολυμπιακού, βάσει κακών επιστροφών του Ολυμπιακού, βάσει πλάγιων μπακ που τους περνάω κι εγώ και εσύ αν παίξουμε του Ολυμπιακού, βάσει το ότι η center back δεν δέσανε ακόμα του Ολυμπιακού, βάσει ότι το οχτάρι του κάθε φάουλ είναι και κάρτα χαμηλά του Ολυμπιακού, άμα δεν πάρετε και με το γραμμένο αυτό το σωσία του Βραζιλιάνου ένα μπόντο εκεί κάτω, πάτε αυτοκτονήσετε τώρα. Άιντε. Άιντε. Τι κάνει ο γραμμένος μόνο, βοηθάει τον Ηρακλή και τον Βόλο? Τον μπακ δεν μπορεί να τον βοηθήσει? Τον έκανε άνθρωπο εκεί πέρα ο Σαββίδης με τον Ζαγοράκη. Τον κάναν άνθρωπο. Θα πάει στην αυτή σαν πρόεδρος της ΕΠΟ. Ξέρεις τι είναι αυτό, μεγάλο αξίωμα. Και τι απέζουν τον Ολυμπιακό οι διαιτητές. Και θα λένε οι άλλοι, α, ο Θεοδωρίδης, ο Θεοδωρίδης, αυτό τα κανονίζει ο Θεοδωρίδης. Τα γάρια. Και δεν έβγαλε τους Τσετσένους ακόμα ο άλλος έξω. Τους πολεμιστές. Μόνο με τον Κοντό το γιο προστατεύει. Τον Πάοκ δεν τον προστατεύει, ε. Μόνο ο Κοντός μην κάνει τι συμπολίγνει καμιά μαγκιά να πούμε και τον ορμήξει κανένα Ηρακλειδέας. Τέλος πάντων, δεν μιλάω άλλο. Φτάνει. Καλά, πολλά είπα. Δεν περιγράφω άλλο. Ω, δεν λέω τίποτα. Λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα. Εμείς. Ναι. Τι. Να φύγουμε τότε. Τι λέω. Τώρα τι, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Θα τα προλογίσεις αυτό, λέω. Τι. Όχι. Δεν θα προλογίσεις τον κόσμο. Μετά τις διάλειμμα. Μετά τις διάλειμμα. Τελείωσε, ναι. Λοιπόν. Για όσους έχουν σκοπό να βάψουν το σπίτι, ναι. Καλό είναι να διάλεξουν χρώματα με πολύ υψηλή καλλυπτικότητα, αντοχή στο πλήσιμο, πιστοποιημένα με κλάσ 1. Αυτά τα χρώματα είναι τα Vitex Classic. Μπορείτε να βάψετε ό,τι θέλετε με Vitex και να τα βρείτε εκεί που υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση, στο νέο κατάστημα Κοσμάγλου, στην Ιθάκη 62 με Αντών Τρίτη στον Εύωσμο, με τηλέφωνο το 2310-303-173. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί με τον κλειδαρά Στέργιος Πετκανίτσας, Δαλυφόν 101 και Μάρκο Μπότσα Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, ό,τι πρόβλημα και αν έχετε τέτοια φύσεως, παίρνετε τηλέφωνο στο 85-27-27 στον κλειδαρά, το δικό μας κλειδαρά, ο οποίος φροντίζει άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά να λύσει το πρόβλημά σας. Λοιπόν, έχω μια είδηση εδώ, δεν την έχω εγώ. Την παίρνω από ένα site, ναι, το οποίο συνεργάζομαι κιόλας και έχω την απόφαση για την Ιριάννα. Ξέρεις την Ιριάννα? Ναι. Τι ήταν η Ιριάννα? Η κοπέλα η οποία είναι φυλακισμένη. Τι έκανε? Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω έκανε. Τι έκανε? Εγώ λέω δεν έκανε τίποτα. Εσύ λες? Ναι. Άρα ο εισαγγελέας είναι μούφα δηλαδή. Έκανε λάθος. Την απόρριψη της αίτησης αποφυλάκησης της Ιριάννας και του Περικλή. Ο Περικλής ποιος είναι? Ο Μανατίδης. Πάμε ρε παρακάτω. Εισηγήθηκε ο εισαγγελέας στον πενταμελές εφετείο κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι δεν προέκυψαν νεότερα, άρα δεν καθίσταται αναγκαία νέα αίτηση αναστολής ποινής. Το τεκμήριο της αθωότητας κάμπτεται μετά από καταδικαστική πρωτόδικη απόφαση. Λοιπόν, επί ΣΥΡΙΖΑ πώς το βλέπεις αυτό? Η δικαιοσύνη έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ? Ποιος έχει σχέση? Τώρα μιλάμε σοβαρά. Η δικαιοσύνη αν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα η δικαιοσύνη παίζει ρόλο το ποιο είναι πάνω. Δηλαδή η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Πάντα. Καταρχήν είναι παλιό αυτό. Ναι, άκου το τώρα. Είναι παλιό, είναι καινούριο. Πρόσεξε τώρα να δεις. Τι γίνεται τώρα. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντιπολίτευση, θα βγαίνανε οι ΣΥΡΙΖΑΙ τώρα και θα καίγανε τις πόλεις και τους κάδους για την Ιριάννα? Ναι ή όχι? Ρωτάω ρε κομμουνιστή εσύ με το Μούση. Σε ρωτάω. Θα τα είχαν κάνει γης μαδιά, θα είχαν κλείσει οι δρόμοι, θα είχαν καεί αμάξια, κάδι κτλ. Γιατί δεν βγαίνετε τώρα ρε ΣΥΡΙΖΕΗ να φωνάξετε εναντίον της Ιριάννας, να πούμε, η απόφαση που βγήκε να πείτε ότι το κράτος, να πούμε κτλ. Και... γιατί δεν βγαίνουν? Κάθε πράγμα στην ώρα του, θα το συζητήσουμε. Ναι, άμα βγει ο Μητσοτάκης θα βγουν, αυτό λέω ρε κόκκινε. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Αυτή είναι απάντησή, ναι, απάντησή σου. Δεν θέλω να αυτό δεν απάντησε ρε. Αυτή είναι ετένα τώρα. Είναι 2-3 και ερασπόρησε τώρα. Συνέχιση. Εδώ μιλάμε ότι είσαι ιδιωτικό ραδιόφωνο και πρέπει να πάρεις προμήθειες από τους χορηγούς. Λέω εγώ στον κόσμο, αν ήταν το Πασόκ επάνω, αν ήταν η Νέα Δημοκρατία επάνω, αν ήταν ξέρω εγώ Καρατζαφέρης επάνω, η Χρυσή Αυγή επάνω και βγάζαν αυτή την απόφαση, οι ΣΥΡΙΖΑΙ τι θα κάναν τώρα, θα καίγαν την πόλη?
Λέγε ρε κόκκινε, φοβάσαι να το πεις. Όχι. Όχι, γιατί όχι, επειδή στο Πομάρδας. Ποιος, τι όχι. Εγώ δεν είμαι ούτε δικαστής. Φράσε τι δικαστής, δεν με νοιάζει τι είσαι εσύ. Σε ρωτάω, τι θα γινόταν σε άλλη περίπτωση. Πόσες τράπεζες θα κεγότανε. Πόσες φασαρίες θα γινότανε. Πόσες αυτές θα γινότανε. Μανούρες. Λέγε ρε κόκκινο, θα γινότανε. Θες να κάνεις θέμα ένα πράγμα το οποίο για μένα δεν υπάρχει. Τι δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν μου λες, άμα σκοτώνανε αυτόν τον 15χρονο επί ΣΥΡΙΖΑ, θα γινόταν τίποτα. Θα γινόταν ξεσηκωμός. Βεβαίως. Τίποτα δεν θα γινόταν. Τίποτα δεν θα γινόταν. Okay. Τίποτα δεν θα γινόταν. Στο λέω εγώ. Πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα. Έτσι λέω. Μιλάς υποθετικά. Μιλάω υποθετικά, Για πράγματα τα οποία. Αν ναι, μιλάω υποθετικά. Είναι ανεφουσίες. Α, είναι ανεφουσίες μας. Ναι. Πάμε παρακάτω. Να μιλήσουμε. Άμα γινότανε... και εγώ τώρα η Τσιμισκή, ας πούμε, και, για την Ιριάννα, θα έλεγε άλλο. Εγώ κορίτσι δεν έκανα τίποτα. Δεν έκανε τίποτα, Περικλή. Αθώοι. Κάνε κάτι καινούριο. Ναι. Κάνε κάτι καινούριο. Και εσύ πες, βγες λίγο μπροστά, ρε. Να βγω μπροστά. Ωραία. Βγες μπροστά, ρε. Πες μια κουβέντα. Τι έκανε ο δικαστής. Να πω δύο πράγματα καταρχήν. Με το ΣΥΡΙΖΑ, ρε. Να πω δύο πράγματα καταρχήν για την κηδεία του έμνηστου πλέον Κώστα Παρισινίδη. Το που έριξε τον Ηρακλή Β' Εθνική. Ο άνθρωπος ο οποίος συντήρησε τον Ηρακλή. Ναι, τον έβγαλε 8ο, 9ο, 13ο. Τον βοήθησε σε όλα τα θέματα. Ναι, ναι. Εντάξει. Και τον έριξε κατηγορία. Έχει συγχωρεθεί ο άνθρωπος λίγο. Και επειδή έχει συγχωρέθηκε, δηλαδή δεν τον έριξε κατηγορία. Λίγο σεβασμό. Δηλαδή ο Παπανδρόπου συγχωρέθηκε. Δεν έβαλε 2 εκατομμύρια άλλες μετανάστες να πούμε μαζί με τον Καραμαλή και τους άλλους τους δεξιούς. Δεν τα θέλουν τα παιδιά εξωρία. Τι σεβασμό. Λίγο σεβασμό. Τι σεβασμό, ρε. Πήγε να πιάσει τον Πέλιο. Τι σεβασμό. Ο άνθρωπος ήταν άμπαλος. Ήταν άμπαλος. Άμπαλος ήταν ο Περσινίδης. Δεν μπορώ να συγχωρεθεί. Άμπαλος ήταν. Λοιπόν, πήγε να δωροδοκίσει. Να πω ότι χθες μια άχρηστη κηδεία, ομάδα για, επειδή δεν αναφέρθηκε, είναι λογικό κάποιοι να περνάνε. Ναι. Έτσι, ήταν εκεί ο κύριος Μπαρμπάς, ο Νίκος. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και άλλοι επώνυμοι. Ποιοι? Κάνας πολιτικός ήτανε? Όχι. Όχι. Κάνας από άλλη ομάδα? Παοξής ήτανε? Άκου να δεις. Ο Πέλιος πήγε. Μάθαμε. Ότι Μαργαρίτα πήγε. Μάθαμε. Ζή Μαργαρίτα. Ότι χάθηκε ο κύριος Περσινίδης. Ναι, 85 χρόνο. Κάποιο θα κάπου, δεν θα χανόταν. 82. 82. Πάμε εμείς 82. Το μάθαμε αργά, μεσημέρι. Ναι. Λοιπόν, έγινε η κηδεία 5 ώρα το απόγευμα, οπότε ναι. Πιστεύω ότι δεν πρόλαβε ο κόσμος να πάει. Πάντως, όταν πέθανε ο Παντελάκης πήγανε 5.000 άτομα. Το είχαν μάθει. Ωραία. Και τώρα τι να κάνω. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Τι να σε κάνω. Τώρα τι να κάνω γι' αυτό. Τι θες να μου πεις για τον Περσινίδη. Δεν έριξε τον Ηρακλή Β' Εθνική με τη δωροδοκία. Αθωώθηκε μετά, τον ρίξαν μετά. Ναι. Έπαιρνε τον Μπούζα, τον παρακαλούσε. Σώσε με τον έλεγε. Θες να τα πούμε στον αέρα. Τι θέλεις. Ό,τι θες κάνω. Τι θες. Έχω μια ομάδα, εγώ τον πάω απέναντί μου. Εγώ πετάω σαν Ηρακλής. Έχω βάλει 6 γκολ τον Παναθηναϊκό. Έχω διαλύσει τους πάντες. 79-80 σεζόν. Έχω τον ΠΑΟΚ του Πίχατσεκ. Ο Πίχατσεκ να πούμε έψαχνε να βρει. Άντε να μην πούμε. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος ήταν εκτός. Ήταν για τα μπάζα. Τον κυνηγούσαν σαν ναύτη, να πούμε, σκλάβο στην Αφρική. Τον κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν οι παοξίδες. Το διώξαν με τις κλωτσιές. Πέμπτος βγήκε ο ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά. Μπάλα 0 ο ΠΑΟΚ. Κερδίζει ο Ηρακλής τον ΠΑΟΚ 1-0. Δύο μάτσο Καφτατζόγλιο. Και τα δύο τα μάτσο Καφτατζόγλιο. ΠΑΟΚ Ηρακλής 0-1. Και πάνε να δωροδοκίσουν τον Μπέλιο. Πόσο χέστες ήταν στον Ηρακλή. Πόσο φοβόταν αυτό τον ΠΑΟΚ τον ανύπαρκτο στον Ηρακλή. Πόσο άμπαλος ήταν ο συγχωρεμένος που πήγε να πιάσει τον Πέλιο να τον δωροδοκίσει με τη Μαργαρίτα. Αθώθηκε. Αλλά έπεσε ο Ηρακλής. Τους πιάσανε. Κατάλαβες. Πόσο η ομάδα του Ηρακλή είχε κόμπλεξ, αυτό θέλω να σου πω. Που έπρεπε να τον βάλει τον ΠΑΟΚ κάτω και τον πατήσει σαν το διαλύσει. Και όπως τον διέλυσε. 1-1 έφερε μετά. Προηγήθηκε και 1-0. Έκανε ο Κούδας μια ενέργεια. Θυμάσαι, πήγε στο Μάσο, δεν θυμάσαι. Έγινε το 1-1. Κατάλαβες κόκκινο. Με το Λόραντ, είχαν πάρει το Λόραντ τότε. Δύο μάτς. Πήγανε να πιάσουν, να δωροδοκίσουν την άμπαλη την ομάδα του ΠΑΟΚ. Που είχε τελειώσει. Είχε τελειώσει η γίνει δεκαετία του 70. Είχαν γεράσει πάντες. Ο Σαράφης σερνόταν 35 χρονών. 30 χρονών, 32-5 χρονών ο Κούδας. Είχε φύγει, ο Γούναρης έψαχνε να φύγει. 32 χρονών. Είχε αναγεράσει και πήγαν αυτοί εδώ με τον Χατζηπαναγή Παπαϊωάννου Καλαμπάκα να δωροδοκίσουν τους ντεφορμέ. Τόσο τα γάρια ήσασταν. Έφυγε ένας μεγάλος παράγοντας. Τον έριξε τον Ηρακλή Β' Εθνική. Μεγάλος παράγοντας. Τι μεγάλος παράγοντας, ρε. Πήγε να δωροδοκίσει τον Μπέλιο. 40 χρονών τον Μπέλιο πήγε να τον δωροδοκίσει. Ο μεγάλος παράγοντας.
Έτσι είναι οι μεγάλοι παράγοντες. Μεγάλος παράγοντας. Φόρε με τον μπάρμπα λεφτά στον Ηρακλή. 13ος ο Ηρακλής. Ερχόταν ο Άρης, τους αγόραζε τα μάτς 4-0 μέσα γη. Άσε με ρε κόκκινε τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου μεσημεριάτικα. Μεγάλος παράγοντας. Επέθανε σεβασμός. Είπαμε, ασεβείς είμαστε, για παράγοντα μιλάμε. Πήγε να δωροδοκίσει τον ανύπαρκτο τον ΠΑΟΚ, αυτός ο παράγοντας. Βγείτε να τα πείτε μια φορά. Τους θεοποιείτε τώρα εκεί, τους βγάζετε άγνωστους τους άλλους. Τι να σας πω. Μεγάλος παράγοντας. Το 10ο ο Ηρακλής. Κράτησε τον Χατζηπαναγή στον Ηρακλή. Μεγάλο καλό τον έκανε και τον Ηρακλή και τον Χατζηπαναγή. Ο Χατζηπαναγής δεν είχε ψηλή. Ο Ηρακλής δεν πήρε ένα τίτλο με τον Χατζηπαναγή. Μεγάλο επίτευγμα. Μεγάλο επίτευγμα έμεινε ο Χατζηπαναγής στον Ηρακλή. Έπαιρνε ο ΠΑΟΚ τα πρωταθλήματα Ολυμπιακός ο Όφη. Να ρωτήσω κάτι. Τι να με ρωτήσετε. Τόσο πολύ σε πόνεσε. Τι να με πονέσει, ρε κόκκινε. Αυτό που λες. Τι να με πονέσει, πρώτον, ρε κόκκινε. Λες ένα μεγάλο ψέμα. Τι ψέμα, ποιο είναι το ψέμα που λέω. Τεράστιο. Ποιο είναι το ψέμα. Τεράστιο ψέμα. Ποιο είναι το ψέμα. Λες ότι ο Ηρακλής δεν πήρε τίποτα με τον Χατζηπαναγή. Τι πήρε. Δεν πήρε τίποτα, ακούγες, οκ. Okay. Τι πήρε ρε για ακούν με τα παιδιά, δεν τι ξέρω. Τι πήρε, ένα κύπελο το 76. Άκου τώρα. Που θα το χάρετε κιόλας από το κόμπλεξ. Δεν πήρε τίποτα, τι πήρε. Αλλάζει τώρα. Ένα κύπελο πήρε και ο Πανιώνες πήρε δύο. Η Καστοριά πήρε ένα. Μπράβο τους. Και τι έκανες που πήρες. Λες δεν πήρε τίποτα. Και τι πήρες. Άλλο δεν πήρε τίποτα. 17 χρόνια ένα κύπελο πήρε μωρέ. Σιγά! Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ είπα ότι άξιζε μόνο ένα κύπελο. Αλλά γιατί λες ψέματα. Τι ψέματα να πω. Μα σκοπίμως το κάνεις. Τι σκοπίμως. Πήρες προτάσμα, βγήκες Ευρώπη. Βγήκες. Βγήκα Ευρώπη. Πότε πήγες, ο Ξούρουπας περιπτεράσει. Βγήκα τα 300 έκανε ο Ξούρουπας. Το οποίο έφυγε από το περίπτερο. Ισχύουν αυτά που. Αλλά δεν θα διαστρεβλώνεις την αλήθεια. Δεν θα διαστρεβλώνεις την αλήθεια. Πήγατε να δωροδοκίσετε τους πεθαμένους εκεί πέρα. Αθώθηκαν, αλλά έπεσε ο Ηρακλής. Τι αθώθηκαν. Δεν αθώθηκε ο Περσινίδης. Δεν πήγε φυλακή. Αθωώθηκε! Βάσει δικαστήριου! Έπεσε ο Ηρακλής. Αθωώθηκε ρε στο δικαστήριο. Όχι, δεν αθωώθηκε, έπεσε ο Ηρακλής. Αθωώθηκε. Ναι. Οπότε ψαχτείτε λίγο. Μαργαρίτα που πήγε. Βγάλετε τη Μαργαρίτα. Ναι. Ζει η Μαργαρίτα. Πού να ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρεις. Άρχισες τώρα ιστορία. Τώρα μαζί η Μαργαρίτα θα κάνει 65 χρόνια, καμιά χρειά έχω. Έχουμε άλλα θέματα. Ναι, για πες. Έχουμε άλλα θέματα. Και ο κύριο Σάκος ο δικηγόρος. Ήταν και άλλοι. Αρχίζω να θυμάμαι ποιοι ήταν. Τι να δωροδοκίσουν τον ΠΑΟΚ. Ποιοι ήταν στην κηδεία, γιατί να μην αδικούμε τον κόσμο ο οποίος πήγε. Ποιος λέει ο Τσάκος ήταν. Τον κύριο Τσάκο, τον ιό Τσάκο. Τον Τσάκο. Εντάξει, τι να σου πω. Ποιος είναι ο Τσάκος. Λοιπόν, διαβάζω. Ακούτα, ήταν ο Τσάκος λέει. Λοιπόν. Τώρα, άμα δώσεις χιλιάδες, ποιος είναι ο Τσάκος, δεν ξέρει κανένας. Okay. Ο Τσάκος. Ναι. Λοιπόν, διαβάζω σε εφημερίδα του Ολυμπιακού ναι. ότι φυλάει σε Πάγκο και Αθήνα την επιθετική τετράδα του ντέρμπι ο Λεμονής. Ναι, φυσικά αυτό θα κάνει. Δηλαδή, θα πάει να χάσει 3-0 εκεί. Θα πει το Βαλβέρδε γιαβάς, μας ξεφτιλίζεις γιατί έφαγες ψωμάκι εδώ πέρα. Ναι. Θα πει τον άλλον, εντάξει, κάνε τα δεκαλεπτάκια σου μέση. Δηλαδή, με συγχωρείς. Τι. Πιστεύεις ότι μπορεί να πάει προπονητής. Τι. Στο Μέση. Όχι. Ή το Σουάρες. Όχι. Και να τον πει, χαλάρωσε. Όχι. Μπορεί να μην τους βάλει όμως. Να τους πει, ξεκουραστείτε κι εσείς, παιδιά. Παίζουμε με τα λιμά του Ολυμπιακού. Αυτό είναι ένα. Ότι μπορεί να τους βγάλει. Αν τους βγάλει. Τώρα, τι έκανε. Όχι. Αν τους βγάλει, είναι πρόβλημα. Ναι. Αν τους βγάλει, εσύ τι λες θα κάνει ο Βαλβέρδε, θα πάει το βάλει 7-0 τον Ολυμπιακό, θα κρατήσει για καβάντζα. Το έδωσα και ακριβές σκορ. Πόσο? 4-0. 4-0. Πάει και το 4-0 καλό, εγώ λέω θα βγει 3-0. Λοιπόν, θέλει να παρέμβει ο Μάκης Σαρλής. Να παρέμβει. Είσαι έτοιμος. Έτοιμος, ναι. Μάκη, καλησπέρα. 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 Επειδή εμείς χάσαμε το ένα μας το πνευμόνι από τα δύο που έχουμε και όλοι οι άλλοι Ηρακλείδες έχουμε το άλλο πνευμόνι. Ζεις με ένα πνευμόνι. Και επειδή εσείς. Και μένα νεφρόζεις. Κάνετε μου χαμπέτη. Ναι. Και θα κάτσουμε να. Διαφημίζετε ανθρώπους λογιστές που δεν έχουν βάλει διαχειριστές. Ναι, ναι. Το ένα το άλλο. Και ναι. Έναν άνθρωπο που έχει. Που δούλευε στη ζωή του από φτωχόπεδο που έκανε περιουσία. Που ήθελε να. Που περπατούσε στον δρόμο και έλεγε ένας λεφτάς δεν θα περάσει από αυτό το σύλλογο. Να είμαστε μόνο εμείς. Ναι. Και τον έδωσε αυτόν λεφτά ο Θεός. Και ήθελε να κάνει τον Ηρακλή πρώτη δύναμη να διεκδικεί πρωταθλήματα. Δεν τον έκανε. Και επειδή ο Ηρακλής επί χρόνια. Επειδή λες αλλιώτικη ιστορία εσύ. Mm. Αυτή που δεν ξέρει κανένα. Για πες να μάθουμε και την. Επειδή ο Ηρακλής επί χρόνια βγαίναν δύο ομάδες, έβγαινε τρίτος, βγαίναν τρεις, έβγαινε τέταρτος. Ναι. Βγαίναν τέσσερις, έβγαινε πέμπτος. Ναι. Ποτέ το κατεστημένο λέω Περσινίδη, άσχετα αν διοικούσε ο Θοδωρίδης που ήξερε ότι είναι από πίσω. Γιατί ξέρανε αν τον Ηρακλή τον αφήσουνε με Περσινίδη θα κάνει εκτινάγματα τρελά. Εκτινάγματα. Επειδή εσύ δεν θέλεις να τα ξέρεις. Τελικά τα μάτια ποιος τα πουλούσε ο Θεοδωρίδης για ο Περσινίδη. Επειδή εμείς τα ξέρουμε ότι δεν μπορείς και να άμα τα πεις. Και άμα τα πουλούσε ο Θεοδωρίδης γιατί τον κράταγε ο Περσινίδης. Τον Ηρακλή, ναι. Από μικρό παιδί τον Ηρακλή δεν τον είχε σε συμπάθεια.
Λέω ψέματα. Λες ψέματα, ναι. Συμπαθούσες ποτέ τον Ηρακλή? Τα μάτς που έχω δει εγώ στον Ηρακλή είναι καταγεγραμμένα. Και, και εγώ στον Άρη πήγαινα γιατί ήμουν γειτονιά. Εντάξει. Αριανός ήμουνα. Όχι, γιατί εγώ και στον Πάουκ πήγαινα. Ναι, εντάξει. Μικρή δηλαδή, όταν ήμασταν. Δηλαδή, δηλαδή τι θες να πεις με αυτό? Εγώ και Λασόνες πήγα και πού θες πήγα. Και, ναι, εντάξει. Πήγα. Ότι ναι. Μπορεί να πήγες, δεν αμφισβητώ. Λέω αυτά που λες δεν έχουν σχέση με αλήθειες. Λοιπόν, ο Πετσινίδης ήταν ο μοναδικός Έλληνας παράγοντας που έδινε χρήματα και εξόρεψε περιουσία για το σύλλογο. Και η αιτία αυτός και ο κύριος Μπάρμπας που ήταν στην κηδεία που χαρήκαμε όλοι. Είναι που κρατήθηκε ο Χατζηπαναγής και δεν έφυγε ποτέ από τον Ηρακλή. Γιατί τον πληρώσανε τη ζέπη. Γιατί ο άλλος θα τον είχε δώσει 30 φορές. Καλό θα τον έκανε. Τώρα. Γιατί έμεινε σε μια μικρή ομάδα ο Χατζηπαναγής και τώρα γυρίζει για να κέντρικες, να πούμε. Που έπαιζε σε ένα γεμάτο καφτατζόγλιο που ναι, τον αγαπούσαν. Γιατί έγινε, για να το βγάλει με αυτή τη λογική. Καλό τον κάναμε που τον άφησαν και έφυγε. Ναι. Γιατί αυτοί οι δυο είναι. Πες μου τώρα για το ματς. Που αγορά, πήγατε να αγοράσετε τον πεθαμένο τον ΠΑΟΚ. Εσύ λες αγοράστηκε. Το ξέρεις ότι ο Πετσινίδης αφοώθηκε ναι. Και για 2-3 μέρες που έγινε το δικαστήριο δεν προλάβαν και βγάλαν απόφαση. Και εδώ έγινε η πρώτη σφαγή εναντίον του Ηρακλή. Και πήγαμε σε έναν τελικό που θα κατεβαίναν άλλες 10.000 και θα κάνανε κατάληψη το γήπεδο και δεν υπήρχε καστοριά και τέτοια. Και γιατί ήμασταν σοκαρισμένοι, χάσαμε και το κύπελο από αυτό το γεγονός. Βρε τερματοφύλακα δεν είχατε, γι' αυτό χάσετε το κύπελο. Εντάξει τώρα, τι δεν είχαμε. Προσωπικά εγώ σε εκείνο το τελικό ήμουν στα πράγματα και από τη στεναχώρια μου δεν πήγα. Α, λες ότι... Φαντάσου, ναι. Έτσι. Στον τελικό αυτόν εγώ δεν πήγα. Δεν μου λες Ρεσάλη, τώρα μιλήσουμε σαν να είμαστε στο καφενείο στην Τούμπα. Είχε ανάγκη αυτός ο Ηρακλής να δωροδοκίσει αυτόν τον ΠΑΟΚ. Μετά το 1-0 με τον Ορφανίδη, γιατί εγώ το ξέρω το ματς. Εγώ ήμουν αρεσί, Σαρλή, στο ματς και δεν υπήρχε ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Να σε πω κάτι άλλο εσένα. Ναι. Στην Ελλάδα γίνονται δωροδοκίες. Ναι, και εκθάβονται. Είναι ο Ηρακλής. Ομάδα που ακούς εσύ που είσαι στην Τούμπα. Όχι, όχι. Από αυτούς τους μπροστινούς που κάνουν πολλές δωροδοκίες ποτέ σαν σωματείο. Όχι, δεν έχει κάνει, όχι. Ποτέ. Ποτέ. Είχες ακούσει μήπως εκείνη ότι τη φορά. Ότι πήγα να τον τρυπήσουν, ναι, ναι, να κάνει αυτός, όχι. Όχι. Ναι. Άρα μπορεί να πήγε να κάνει μια φορά χωρίς να το ξέρει ο Πετσινίδης κάποιοι δικοί του. Γιατί ο Πετσινίδης είχε απίστευτα λεφτά τότε ξεκινούσε και είχε λεφτά και ό,τι είχε για τον Ηρακλή. Δεν λέω εγώ αυτό, λέω. Η ομάδα του Ηρακλή, άλλο λέω εγώ. Η ομάδα του Ηρακλή εκείνη, γιατί στο πρώτο μάτσο εγώ ήμουνα, στο 0-1, που πετούσε ο Ηρακλής για 0-4 ήταν να κερδίσει. Εγώ σε κανένα δεν ήμουνα σε αυτά, ναι. Γιατί μου φαντάζομαι. Είχε ανάγκη να πιάσει τον Πέλιο, ας πούμε. Αυτό δεν λέω. Ξέρω. Δεν είχε ανάγκη. Στα τα μάτσα δεν ήμουνα θητεία πάνω και ήμασταν 2 χρόνια ευρώ, άστο. Δεν τα ξέρω, δεν τα είδα και για πράγματα που δεν ξέρω δεν μιλάω. Εγώ μικρός. Εσύ, όταν πήρε ο Ηρακλής τον Παπαϊωάννου, ναι. Ποιος τον ήθελε τότε ακόμα? Και η Άγκη, νομίζω και ο ΠΑΟΚ τον ήθελε. Το φωτογραφίσαν και το βγάλανε στις εφημερίδες τους από την Αθήνα. Και ο Ολυμπιακός τον ήθελε. Η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τον ήθελε. Το Λάκι. Όλοι. Ναι. Και ποιος τον πήρε? Ο Ηρακλής. Το πρώτο φιλικό με Λάκι Παπαϊωάννου στο Καφτατζόγλιο πόσο κόσμο είχε? 30.000. Ήμουνα ρε. Με ποια ομάδα? Με την ΑΕΚ ήταν, με ποιον ήταν? Με τον Άρη. Με τον Άρη, με ναι, κίτρινα, ναι, με κίτρινα, ναι. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Επειδή έχουμε πάθει ζημιές πολλές και η ιστορία γύρισε ανάποδα σε εμάς, αλλά θα ξαναγυρίσει υπέρ μας, λίγο ρε Κώστα, επειδή λες και πολλά σωστά τώρα να πω, γιατί δεν θέλω να τρελαθώ μαζί σου, γιατί έχεις θράσος να πεις αλήθειες, στον Ηρακλή. Μα εμένα μου την έσπασε ρε εσύ, Σαρλή, ότι έπεσες έτσι σχέδιο, να έχεις 2 φορές καλύτερη ομάδα από τον άλλον και να πας. Δηλαδή, ποδοσφαιρικά στο λέω εγώ, δεν στο λέω ηθικά. Κοίταξε να δεις. Αυτό το πράγμα αθωωθήκαμε, δεν έγινε. Αλλά όταν έχεις Πετσινίδη, πας να καλυφτείς απ' όλα. Αυτή είναι η Ελλάδα, φίλε. Αλλά δεν έγινε από Πετσινίδη. Και να σε πω και κάτι. Η Ρίτα έμενε δίπλα από το σπίτι μου. Ζει αυτή, ρε. Το διπλανό, η διπλανή πόρτα ήταν η Μαργαρίτα. Ναι. Αυτή εδώ που πιάσανε για τη δωροδοκία. Ζει αυτή, ρε. Μάκη, ζει αυτή. Και δεν υπάρχουν αυτά έτσι πως τα λένε. Τέλος πάντων, αθωώθηκε ο Ηρακλής. Κατάλαβες. Αυτή είναι η αλήθεια και, και κακώς το ρίξα. Όταν έγινε, πες εσύ στη Θεσσαλονίκη, γιατί ο Φιλιππίδης που κάνει μαζί σου ήταν στις πορείες μας. Πόσος κόσμος κατέβηκε στις πορείες? Ήταν πάνω από 150.000. Οι τελευταίοι φεύγαμε από το Ιβανόφι και οι πρώτοι είχαν φτάσει Βαρδάρι από Τσιμισκή. Ήτανε χρόνια δυνατά, δεν μπορώ να πω τίποτα. Ήταν χρόνια δυνατά. Ηρακλής, μια ομάδα, μια πόλη, φίλε.
Έφυγε, φιλιά. Γεια. Να σε καλά. Α, όχι, δεν έχουμε. Συγγνώμη. Τι γελάς, ρε. Επόμενο. Τι γελάς, πώς κίτρινη και κόκκινη και άσπρη. Ο άνθρωπος έκανε παρέμβαση. Καλά έκανε και έκανε παρέμβαση, γιατί ξέρει να απαντήσει. Εσύ δεν ξέρεις να απαντήσεις, ούτε σταματήσουν γιατί ήσουν μωρό. Όχι, δεν είναι. Μωρό ήσουν. 10 ετών ήσουν. Πήγαινες τότε στο Πάτερ Παναγιώτη και έτρωγες, να πούμε εκεί, ζάχαρη με, πώς το λένε, και ψωμί βρεμένο. 10 χρονών πήγαινες στο γήπεδο, μωρέ. Ήσουν εκείνη το μάτς, εκείνη τα μάτς. Ήσουν, πώς ήσουν, πώς πήγες, μόνος ή πήγες, τι, με το μόμψα πήγες. Όχι, πουλούσα μαξιλαράκι μετά πέναμε. 10 χρονών πουλούσες μαξιλαράκια. Ποια ντροπή ήταν. Καλά, εσύ μαθηματικά έμαθες 23 χρονών και πώς σου δίνανε 10. Πώς έμαθα μαθηματικά. Πώς έκανε το μαξιλαράκι τότε. Πώς έκανε. Πόσο κόστησε. 50 λεπτά. 50 λεπτά. Ρέστα πώς έδινες, τι. Μισή δραχμή. Μισή δραχμή. Αγοράζαμε ένα 50-άρικο όλο τον πάκο τα μαξιλαράκια έξω. Εσύ πήγες 10 χρονών και αγόραζες. Το... Επειδή ακούνε πολύ. Πώς το έκανες. Το ξέρουν. Ναι. Εγώ δεν γεννήθηκα με το χαρτζιλίκι. Μπράβο, μπράβο Γρηγόρη, μπράβο. Ήσουν άξιος. Παρακαλώ, πες μου τον τρόπο, ναι. Πηγαίναμε στην Τούμπα. Στην Τούμπα. Εντάξει, στη Λαμπράκη. Απάνω. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν. Και. Είχε ένα σπιτάκι. Σπιτάκι. Το οποίο έφερνε πάκους ναι. με μαξιλαράκι. Μαξιλαράκι. Λοιπόν. Και. Τα έκοβε αυτό. Σε τετραγωνάκι για να κάτσουν. Ναι. Λοιπόν, ο πάκος, ο μεγάλος, έκανε 50 δραχμές. 50 δραχμές ο πάκος. Και από εκείνον έβγαζε ένα κατουστάρικο. Ωραία. Και μετά πήγε στο πίσω κουμπάρι 10 χρονών. Τι να σε πω. Δεν μου λες, παραστατικά κόβατε τότε. Ποια παραστατικά έρωτα να δουλεύεις. Ποια παραστατικά. Δεν σας κάνα κανένα έλεγχο εδώ εκεί στον δρόμο. Τι έλεγχο να κάνουμε. Τότε κλέβατε καλά, ε. Όλοι ήμασταν μια χαρά. Όλοι ήμασταν μια χαρά. Εσύ δεν έκανε. Έκανες άλλα πράγματα. Έκανα κι εγώ άτιμα πράγματα. Εγώ δεν παίρνει για καλός. Εσύ λες ότι είσαι άγιος άνθρωπος. Η Λαρισαίη πράγματι είναι. Για τα λίγα λέει εδώ, για διάβαση τι γράφει εδώ. Δεν έχω το γονικτό. Στην Εγνατία εδώ προς Καβάλα, στο ύψος του Δερβενίου, έχει διπλώσει τα λύκα. Έχει αυξημένη κίνηση, θέλει προσοχή. Άμα έχει αυξημένη κίνηση, τι προσοχή θέλει. Να μην τρέχει. Έχει καράφλα ότι ο Τσάκος είναι γιο της εφοπλιστής σου. Συγκεκριμένος είναι δικηγόρος. Ο γιος του δικηγόρου. Ο Τσάκος. Ναι. Η Λαρισαίη πράγματι είναι βλάχη. Και ότι... εσείς δεν πάτε πίσω τρώγοντας τζίγερο σαλμάδες. Ναι. Δεν λέω εγώ όχι. Ωραίος είναι ο τζίγερο σαλμάδες. Καλά λέει ο Λαρισαίος. Αναβρωμάει τη ρίλα πες του όταν κατεβαίνει στην Αθήνα. Εγώ διαφωνώ σε αυτό το πράγμα. Διαφωνείς, ε. Διαφωνείς δηλαδή ότι κάτσανε πίσω από την μπάλα και πήγανε να βγουν με τον Μπερόνε με ένα παίκτη αντεπίθεση που τα 100 μέτρα θα κάνει σε 1,5 χρόνο. Αυτή εδώ η καράβλα έχει ποδοσφαιρικά. Παρακαλώ. Ο Τηλέμαχος λέει κάνε κάτι διαφορετικό, όλο κάνει τα ίδια και τα ίδια. Ποιο το λέει αυτό? Ο Τηλέμαχος. Ποιο είναι ο Τηλέμαχος? Φίλος ο Κροατής. Τηλέμαχος. Ο όνομα είναι αυτό. Τηλέμαχος. Ρατόπουλος, ενδεχόμενη σφαγή του πάγου στο Καραϊσκάκη και μία αντίδραση του Σαββίδη στο γραμμένο με ευθεία επίθεση ναι. θα είναι και αυτό με κεφαλαία γράμματα. Υπόλογος του κόσμου του ΠΑΟΚ, ναι ή όχι. Για ποιον λέει να είναι υπόλογος. Αν θα υπάρξει σφαγή, πάλι υποτιθέμενη συζήτηση. Ναι, όχι, καλό είναι να υπάρχει υποτιθέμενη. Καλό είναι. Εάν ο ΠΑΟΚ πάει σφαγή στον Καραϊσκάκη, ο γραμμένος πρέπει να κλειδωθεί στο σπίτι και οι κλαδάδες της εποχής πρέπει να τον πούνε Έλα δω γκέλ Μπουρντάν. Λευτεριά στην ναι. άδικη προφυλακισμένη Ιριάννα. Λέει ο Μάριος. Ο εισαγγελέας είπε ο Μάριος. Τι είναι. Καλησπέρα από ασπρόμαυρο Βερολίνο. Ναι. Τέο, κόκκινε πες του Ραπτόπουλου ότι ο ΠΑΟΚ αν χάσει θα είναι από το Λιτσέσκο να αποφύγει το μάτς. Ναι. 4-3-3 να παίξει, αν πάει για χ το χάσαμε. Έχουμε καλύτερη ομάδα. Ναι. Πιστεύει δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει σε πρώτο ρόλο. Ο ΠΑΟΚ. Εγώ πάω ναι. σε κάτι διαφορετικό. Ναι. Διαβάζω σήμερα ναι. σε μια εφημερίδα του Ολυμπιακού. Ποιαν? Σε μια, γιατί να την κάνω διαφήμιση. Ότι θα προφυλάξει παίκτες. Ναι. Λοιπόν. Το σωστό θα κάνει. Δεν θα κάνει αυτό που έκανε ο Χιμένες. Δεν είπα ότι είναι λάθος. Ναι, το σωστό θα κάνει. Βλέπω επίσης διάφορα πράγματα ότι? Τα οποία συμβαίνουν και ρωτάω. Ναι. Η ένταση ναι. και η πόλωση ναι. βοηθάει τον ΠΑΟΚ ή του κάνει κακό. Γιατί βλέπεις καμιά πόλωση, βλέπεις καμιά ένταση. Ναι. Ποια είναι? Καταρχήν βλέπουμε τον Ολυμπιακό να ουρλιάζει. Να ουρλιάζει, συγγνώμη, γιατί ουρλιάζει. Για τη διαιτησία. Ο Ολυμπιακός νιώθει μειονεκτικά, αγωνιστικά και εξαγωνιστικά, υποτίθεται και λόγω του γραμμένου. Φωνάζει ο αδύνατος. Κλαίει ο αδύνατος. Όταν εγώ βγαίνω στο Art FM το βράδυ και μου λέει ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού για την απόφαση την τάδε και ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ, έχουνε θέματα. Καλό είναι αυτό για τον ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό, γιατί σκάλωσες τώρα, τι έγινε. Θα σου πω μετά. Θα μου πεις μετά. Ωραία. Λοιπόν, δεν το συμφέρει για μένα τον ΠΑΟΚ. Είναι λάθος να το πάει όσο πιο χαλάρα μα το πάει. Μα δεν πάει ο ΠΑΟΚ να φωνάξει. Συγγνώμη. Ρεσί ο Σαββίδης. Ναι. Κάνει μια προπόνηση ανοιχτή για τον κόσμο της ομάδος και ναι. καλά κάνει. Ναι, ναι. Γιατί ο κόσμος δεν βλέπει ναι, ναι. αγώνες του ΠΑΟΚ. Και? Και θα πάνε την Πέμπτη και θα γίνει χαμός. Και ας γίνει, τι σε πειράζει. Λοιπόν, αυτό είναι καλό, είναι ντόπα. Τι είναι? Είναι ντόπα αυτό για τους παίκτες, ψυχολογική ντόπα. Είναι καλό.
Είναι μήνυμα. Είναι καλό. Είναι μήνυμα. Είναι πέντε. Καλό. Είναι μήνυμα. Καλό. Ναι. Λοιπόν. Είναι. Από εκεί και πέρα όμως βλέπω τον Ολυμπιακό ότι ορίεται. Για ποιο πράγμα. Για τις διαιτησίες. Φοβάται ρε. Μπράβο. Δεν είναι καλά ο Ολυμπιακός. Δεν τον βλέπεις. Τώρα το λέμε, λοιπόν, το φοβάται. Το λέμε εδώ και πέρα. Θα απεχθεί το μάτς στα ίσια. Στα ίσια. Με 50-50 διαιτησία. Ξέρεις που καταλήγω. Άκουσε μένα. Εάν απεχθεί το μάτς στα ίσια. Με 50-50 διαιτησία. Ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει τον ΠΑΟΚ. Λέω εγώ. Δεν τον κερδίζει. Το προγνωστικό δεν το δώσει. Ναι, δεν τον κερδίζει. Επειδή ξέρω πώς λειτουργεί ο Ολυμπιακός όταν είναι στα κάτω του, τι χρησιμοποιεί. Όταν ήταν ο πατέρας μου βοηθός του. Περίμενε λίγο. Όταν ήταν ο πατέρας μου βοηθός του Τσατσεύσκη. Ναι. Του Αποστόλου Τσατσεύσκη, ναι, τον Άρη. 1 Απριλίου ο Άρης ήταν πρώτος στη βαθμολογία. Mm-hmm. Ολυμπιακός Άρης. Πήγαινε για πρωτάθλημα. Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Άρης. Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Άρης. Πάω και Παναθηναϊκός ήταν πιο πίσω. Ναι. Ο Παναθηναϊκός είχε και προβλήματα. Κατεβαίνουν στο αεροδρόμιο και έρχονται 12 φουσκωτοί του Ολυμπιακού. Σκουτιές, αυτό και τα λοιπά, ιστορίες και τα λοιπά. Αρχίζει η τρομοκρατία. Πάνε Καραϊσκάκι, ου κουφάρες, τρομοκρατία. Τρομοκρατία. Μπουνιές, κλωτσιές, αυτά ιστορίες, παίζαν αυτά που ιστορίες. Πατέρας με τον καραβίτη, πλακωνόταν ιστορίες και τέτοια. Ναι. Η τρομοκρατία αυτή. Μπράβη στα ποδητήρια, πυγμάχη στα ποδητήρια. Πιάσαν τόπο. Στο 25ο λεπτό είχε 2-0 Ολυμπιακός. Με περώνε. Στα πει ο Μάτζιος που τα έχει πει ο Μιχαλίτσιος. 2-0 στο 25. Πετάει ένα γκολ ο Άρης στο 70, το ακυρώνει ένας αιρέος διαιτητής. Τον κυνηγούσε ο πατέρας μου στο αεροδρόμιο, τον πλακώσει το διαιτητή. Ευτράπελα πράγματα. Φάλασε ρε, κρύφτηκε ο διαιτητής στις τουαλέτες και τέτοια. Ομορφιές. Το πήρε το μάτσο Ολυμπιακός. Ναι. Φοβάμαι πολύ. Ότι οι μέθοδοι είναι οι ίδιοι 40 χρόνια τώρα. Τα έχει κάνει. Σταμάτα λίγο. Τα έχουν κάνει και με τη Ριζούπολη. Τα έχουν κάνει κάτω. Τα έχει κάνει και ο Παναθηναϊκός επί Ματζαμπεβελάχη με πυγμάχους στα ποδητήρια. Και που κάναν ζέσταμα. Μπα πέτρωγε στο σαγόνι μία. Δεν ήξερε από πού σου ήρθε. Γιατί ο πυγμάχος και μπροστά σου να τον δει. Δεν προλαβαίνει. Πού κάμερες, πού τέτοια. Τι κάμερες και επιχούντα τότε κτλ. Λέω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι προετοιμασμένος, ότι μπορεί να φάει καμιά τραμπούκο όπως το Καριλάου τότε που με τον. Με το 2-0. Ναι. Με τον Καρσία. Ναι, άρα λέω. Καρσία, Βιτόλο, στο άρα πέντε, λέω εγώ τώρα το Σαββίδι και τον Μπαμπά. Όταν πάνε κάτω, να πάρουν και εκείνο που φυλάει το μικρό με το σβέρκο. Θα πάρουν και τους Τσετσένους και τους άλλους αυτούς. Και να μην πάνε έτσι χαλαρά κάτω που ορφάνισε με την μπάλα μόνο. Να πάμε σε διάλειμμα. Όπως θέλεις. Όπως θέλεις. Τι να σου πω. Διάλειμμα. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές στο 2310 και τα 3.90 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας εύκολα, γρήγορα και στην καλύτερη τιμή, αφού στους αδερφούς Κωνσταντινίδη τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Οπότε για οριστική διαγραφή 18133 για εσάς οι οποίοι θέλετε οριστική διαγραφή. Η κλήρωση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας έφερε την Κροατία στο δρόμο μας. Ελλάδα-Κροατία θα παίξει, φίλε μου Κωστή. Τι θα παίξει? Ελλάδα-Κροατία. Κροατία-Ελλάδα για την ακρίβεια. Α, ωραία. Να πάνε οι Χρυσαυγίτες εκεί στην Κροατία μαζί με τους άλλους τους τζαμπατζίδες εκεί που τους ταΐζει με τις τρομπέτες στην αυτόνομο θύρα. Κροατία, Ελλάδα, το πρώτο μάτς στο Ζάγκρεπ. Το φάρο, αυτόνομο φάρος. Βόρειο Ιρλανδία, Ελβετία. Ναι. Πώς το λένε, ελληνικός φάρος. Πώς λέγεται. Κιανόλευκος φάρος. Κιανόλευκος φάρος. Αυτοί τζαμπατζίδες είναι όλοι. Πάνε τζάμπα. Να πάνε και οι Χρυσαυγίτες που κάνουν μαγκές εδώ, να πάνε κάτω εκεί πέρα να πάρουμε το μάτς. Κροατία. Οι Σέρβοι είναι αδέρφια μας. Οι Κροάτες τι είναι. Οι Σέρβοι είναι αδέρφια μας. Οι Κροάτες είναι αδέρφια μας. Τι είναι. Είναι ή δεν είναι, είναι εχθροί μας, ξέρω εγώ εσύ. Ρε μπάλα είναι. Ρε τι μπάλα είναι τώρα, ξύλο πέφτει εκεί, λέγε τώρα. Ρε μπάλα είναι. Ρε μπάλα είναι. Οι Σέρβοι είναι αδέρφια μας. Λέγε. Άιντε, ρώτησα τα πανιά. Κόντρα στο Δελιβοριά. Είναι τα μπάρια γεμάτα, πάρα θέματα, μακριά θεριά. Λέγε ρε Καλογιάννης. Ναι, λέγε. Θα πας στην Κροατία. Αχανούλα του χενιά. Να τη Ανούλα δίπλα. Θα πας ρε κόκκινε. Ελλάδα, λοιπόν, πριν πάμε στο κόμμο, να πω ότι μαζί μας είναι Hyundai Εσχιάδης Μπαλοδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να κάνετε το Skoda, το Hyundai τον ονείρο σας δικό σας, με τις καλύτερες τιμές οι οποίες υπάρχουν στην αγορά. Και μιλάμε για το Hyundai i20,
το τελευταίο που είναι σε πολύ καλή τιμή με 10.390 ευρώ. Δεν θα βρείτε πουθενά άλλο αυτή την τιμή. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-596-596 προκειμένου να το κάνετε δικό σας. Τα τρία εντάρια δικά σας, μόνο δύο, οι άλλοι πέσανε. Όχι, ρε, δεν σηκώθηκαν. Πώς πέσανε, για είχε, να πέσει είχε, κάποιο. Είχε. Ναι. Ψέματα λέει. Ψέματα, εντάξει. Τι καράγκιοζε, τι θα κερδίσουν από τότε. Ξέρω εγώ, εσύ λες ψέματα χωρίς να κερδίσεις. Όταν δεν σκοπός έχει, είναι να πεις ψέματα για να κερδίσεις. Όταν δεν αλλά έχει. Αλλά είσαι εκπαιδευμένος. Όταν δεν έχει, λέω δεν έχει. Α. Καλησπέρα κύριε Κόκκινε, βάλτε το διπλανό σας να δει το βίντεο κλιπ, το βίντεο κλιπ ναι. Να σε αποκαταστήσω του Άγγελου του Ανδρεάτου. Ναι. Θα σκάσετε από τα γέα αν δείτε ποιος πρωταγωνιστεί. Ναι, ο Αλέφαντος είναι, το ξέρουμε, μα το έχουμε δείξει. Κοιμάσαι. Λοιπόν, περίμενε, ρε. Καλησπέρα, παιδιά. Με νίκη του Σωτοκύρου του Παναθηναϊκού και ήττα του ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός μπαίνει ξανά δυνατά στο παιχνίδι. Ο κόσμος στηρίζει ακόμα. Ρε, εσύ, Αντώνη, τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Κέρδισε με την ψυχή στο στόμα τη Λάρισα, η οποία αν θα σωθεί θα είναι το 8ο θαύμα. Ντέρμπι σωτηρία ήταν αυτό, ρε. Πε του Παναθηναϊκού. Γρηγόρη, παίζουν, βλέπει γκολ όλο το κουπόνι του Champions League. Δεν αξίζει να ρισκάρει σε κάτι τέτοιο. Κόκκινε, ρώτα τον Ραπτόπουλο αν ο Μάουρο Ικάρντι είναι μεγαλύτερο φορ, το μεγαλύτερο φορ που κυκλοφορεί. Πάμε, ρε, Κόκκινε. Για το center φορ της Ίντερ, σου λέει. Δεν παρακολουθώ την Ίντερ. Μάλιστα. Τέσσερις γραμμές, άλλους δύο, πάμε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση και στους δύο. Κοινή ήταν η ερώτηση, αλλά... Κάντε κοινή ερώτηση. Με τον Γρηγόρη, τι πιστεύεις... Ποια είναι η γνώμη σου μάλλον για την απόφαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να κάνει ανοιχτή προπόνηση Πέμπτη πριν το μεγάλο μάτς. Επικοινωνιακά πάρα πολύ καλό. Ωραία. Επικοινωνιακά συμφωνείς δηλαδή. Ναι. Αν κοίταξε να δεις. Ο παίκτης υπό φυσιολογικές συνθήκες το πάρεται με κάτι τέτοιο. Το πάρεται. Εντάξει. Λοιπόν. Εντάξει. Αλλά πρόσεχε να δεις. Εδώ τώρα επειδή πέρα από την ίντριγκα και το χαβαλέ που κάνουμε θα πρέπει να, έχει και, να είναι πολύ δυνατό αυτό την Πέμπτη. Ναι. Ωραία. Κατάλαβες δηλαδή. Ο Αθηναίος δίπλα σου, τι λέει ο Αθηναίος ο Κολονακιώτης δίπλα σου. Από πού είσαι, φίλε. Από πού είσαι. Λέει. Από πού είσαι εσύ. Εγώ ξέρω τώρα. Εγώ από πού είμαι σαν. Αλλά στην Αθήνα μαθαίνω που βγαίνεις. Μη στεναχωριές. Εκεί μου τα λέει όλα ο Μιχαλάκης. Εκεί που έχει το βιβλιοπωλείο που έχει κάτω εκεί τη λόχη. Μου τα λέει όλα το. Πού πάω στην Αθήνα λοιπόν, λέει. Για πες να μάθω κι εγώ. Έλα τώρα στο Κολονάκι. Έχουμε δει στο Κολονάκι. Στο Κολονάκι να πάω. Πού να πάω, ρε φίλε. Πού να πάω, εκεί στη... Δηλαδή, όταν κατεβαίνουμε εμεί οι βλάχοι από τη Θεσσαλονίκη, από το χωριό, πού να πάμε. Κάτσε, ρε φίλε, με συγχωρείτε δηλαδή. Γιατί σε πειράζει, γιατί σε πειράζει. Όχι, ο Μαμελές πήγε στο Κολονάκι. Πού να πάω. Έχω τρία μέρη που πάω. Κάτσε να σε πω να μάθει. Κολονάκι πάω, Ραφίνα πάω και Τζιτζιφιές πάω. Αυτά τα τρία μέρη πάω. Εμεί που βγαίνουμε στο Κολονάκι, εκεί σε βλέπουμε και κάτι φιλαράκια που μου λένε εκεί πέρα σου λέω, μου λένε ότι εντάξει, βλέπουμε το Ραστόπουλο, αυτά κλπ. Δημόσιες σχέσεις, καλά κάνεις, δουλειά σου κάνεις, εντάξει. Σε χαλάει εσένα αυτό. Όχι αδερφέ, όχι αδερφέ, σε πειράζει. Θες να χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο, να κάνουμε τη Μακεδονία μας με τα Σκόπια, μια χώρα γουστάρεις. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εσύ θα φωνάζεις. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να κάνω τη Μακεδονία κρατήδιο με τα Σκόπια και το λιμάνι να λειτουργεί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσύ έχεις. Αυτή την ίδρυγα δεν την πάω. Απάντησε μου τώρα. Φοβάσαι, ρε φίλε, να κάνουμε ένα κράτος δικό μας. Φοβάσαι. Θέλω, φίλε, το κράτος είναι ένα, φίλε. Και άμα είναι το κράτος ένα, τότε τι λες. Καλανάκι. Φοβάσαι καλά, φίλε. Άντε, ρε φλόρε, φύγε από εδώ πέρα. Πάμε σε πούμε να κάνουμε δικό μας κράτος. Νικητής. Ναι, μη. Πες τον. Νικητής. Για δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο είναι ο κύριος Κυπριανίδης Στυλιανός. Ο Στυλιανός. Ο κύριος Κυπριανίδης Στυλιανός θα πρέπει να τηλεφωνεί στα επόμενα 30 λεπτά στο 2310-3390 να πει το συνθηματικό και να το κερδίσει. Απαντώ σε ένα φίλο, Κόκκινε, βλέπεις δόλο στη Νέα Σμύρνη, αλλά δεν είδες δόλο στο Λαμία ΑΕΚ. Είπα ότι είδα δόλο στο Λαμία ΑΕΚ. Ναι. Ούτε χθες που θα ήταν ταυρόπαιδο του Παναθηναϊκού. Δεν είδες δόλο στο Ξάνθη Ολυμπιακό, στο χέρι του Λυσγάρα όμως. Ναι. Τελικά μιλάς με δόλο, μήπως μιλάς με δόλο εσύ. Ναι. Α, ωραίο. Σου απαντώ και ήταν ξεκάθαρη κριτική μου για δύο παιχνίδια. Όπως το πέναλτι είπα, δεν υπήρχε πέναλτι και αποκλείεται να κάνει λάθος. Είπα ότι στη Νέα Σμύρνη βλέπει ότι υπάρχει πέναλτι και δεν το δίνει. Αυτό πιστεύω εγώ. Ναι. Εντάξει, και το λέω. Δεν κρύβομαι σαν και σένα. Εν αντιθέσει με χτες πιστεύω ότι κάνει βλακεία ο επόπτης. Η κουρουμπίλια. Ο επόπτης. Άντρας ήταν. Εντάξει. Πάνε στον κόσμο. Αν εσύ βλέπεις κάτι διαφορετικό, okay. Πάνε ρε κόκκινε. Ναι. Ναι. Ναι, παιδιά, εγώ είμαι. Ναι, φίλε.
Έλα, ο Φορτούζη, με μια ερώτηση για το ρεύμα ήθελα να κάνω. Ναι, φίλε. Άμα δηλώσουμε στο διαγωνισμό, αλλά δεν κερδίσουμε τον χρόνο, αλλά κερδίζουμε το μήνα, δηλαδή μπορούμε να κόψουμε τη ΔΕΗ για ένα μήνα να βάλω την Βόλτο να είμαι τσάμπα και μετά να ξαναβάλω τη ΔΕΗ. Όταν λέμε τσάμπα, καλό είναι να μπει να διαβάζει, υπάρχουν οι όροι διαγωνισμού στο μπάνερ. Είναι 11 σελίδες. Και τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα, να τις διαβάσω και τις 11 και να τις διαβάσω, πάλι θα ρωτάς. Όχι, παιδί μου, απλά λέω άμα ξέρατε τίποτα παραπάνω, γι' αυτό πήρα. Καταρχήν, υπάρχουν πολλές εταιρείες πλέον ρεύματος. Δεν υπάρχει μόνο η ΔΕΗ, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες ρεύματος. Δεύτερον, δεν σε απαλλάσσει από τα πάγια τα οποία είναι δημοτικά τέλη, ΕΡΤ κτλ. Από την κατανάλωση του ρεύματος. Ναι. Άρα ταλαιπωρία είναι, ναι, άμα ή το κάνεις για πάντα ή έτσι. Ρε φίλε, άμα δεις ότι σε συμφέρει και είναι φθηνότερη από τις άλλες εταιρείες, γιατί να μην το κάνεις. Ναι, σωστό για αυτό. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ χάλια πάει, ο Ηρακλής με το ζόρι ανανεύει. Τι να πάει. Τι να ανέβει, ρε. Ο Ηρακλής πάει να σωθεί, ο Λαγκαδάς θα ανέβει. Εκεί ο Ριαβόγλου είναι. Γλιτώνεις από το Ριαβόγλου. Πάει γλιτώσει από το Ριαβόγλου. Τι να πει, τι να πει. Εντάξει, ρε παιδιά, καλό μεσημέρι. Επίσης, παρακαλώ. Έλα, Κόκκινε. Έλα, Ουτσανά. Πες μας την κλήρωση. Τι είπες τώρα για την κλήρωση μας, είπες η Κροατία με την Ελλάδα, η Ιταλία με ποιον, τέσσερις είναι οι κλήρωσεις. Σουηδία, Ιταλία θα παίξει. Ναι. Άλλος. Δανία, Ιρλανδία. Ναι. Βόρειο Ιρλανδία, Ελβετία και Κροατία, Ελλάδα. Να το. Αυτό είναι. Αυτό είναι οι ειδήσεις έτσι, τις τελευταίες μας, όχι η Ελλάδα μόνο. Μιλούσε ο ακροατής, έπρεπε να δώσω την είδηση να μάθει πρώτα ακόμη για εμάς. Ναι. Τέλος πάντων. Ούτσενα, έδωσα πρώτα την είδηση για εμάς που ενδιαφερόμαστε. Τι είναι παιδί μου, αλλά... Και δράτω με τις ευκαιρίες που θα έδειξες. Δράτεται. Και το λέω. Εντάξει, εντάξει, τελειώσαμε τώρα. Τι είπες. Λοιπόν, την Κυριακή Ερασόπουλε τι βλέπουμε. Σοπαλία 2-2. 2-2. Ναι. Καλό θα είναι. Άσχημο θα είναι. Άμα κόψω με βαθμό, καλό θα είναι. Φυσικά θα κόψεις. Άμα χάσεις είσαι για κλάματα. Θα βρεις ένα κακό Ολυμπιακό. Μέτριο, έως κακό. Καλά, σίγουρα. Ναι. Γιατί από την Κυριακή μπαίνουμε στα βαθιά νερά, ε. Αστέρα, ναι. ΑΕΚ, μετά ποιο να έχουμε, Ατρόμητο. Δύσκολα τα πράγματα. Αλλά άμα ξεκινήσουμε καλά, όλα μπορεί να πάνε καλά. Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Θα είμαστε και εσύ θα είσαι καλύτερα τώρα σε κανένα δύο ώρο. Έλα, φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, ο Τσάκος είναι το νούμερο ένα ποινικολόγος του Βορείου Ελλάδος. Και τι είπα να πει αυτό, πρώτα, ότι είχε διάσημος. Πάντα το ξέρουμε. Δεν το ξέρεις εσύ, γιατί δεν το ξέρεις εσύ, κούτρα, τι είναι άγνωστος. Κούτρα. Εσύ κάνεις κούτρα στο Γρόλιο για να σε κάνει τζάμπα τα δικαστήρια, γι' αυτό δεν το ξέρεις. Άντε, ρε, σκουλίκι, φύγε από εδώ πέρα. Ασκουλίκι. Πάμε στον επόμενο. Ασκουλίκι. Άμα σε δώσω κάτι σφαλιάρες. Πάμε επόμενη γραμμή. Καθήκη. Δύσκολο σου. Πάμε. Μπαούλο θα τον κάνω. Τι σε είπε. Α, βέβαια το καθήκη. Τι σε είπε. Πάμε παρακάτω. Βράζ το σκουλίκι τώρα μεσημεριάτικα. Πάμε, γιατί σου είπε και σου είπε. Έτσι γουστάρω. Έλα μπροστά μου να μου πει να πάω κούτρα στο Γρόλιο παλιό καθήκη. Πάμε επόμενο, ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα σα. Άιντε από εκεί πέρα. Ρίξατε τον Άρη τρεις κατηγορίες καθήκια. Έλα, φίλε. Καλησπέρα σα. Τυχοκολλή στι. Πώ θέλω, συγγνώμη. Τυχοκολλή στι θύρε κλητήρα είναι εισαγγελέα τον έκανε ο κόκκινο. Λέγε ρε φίλε. Είπα καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είναι ο Τσάκος γνωστός. Αν περπατήσει ο Τσάκος από τη Χάρθ μέχρι τα δικαστήρια το γνωρίζει κανένας μωρέ. Ο Τσάκος είναι ποινικολόγος. Σώπα μωρέ είναι ποινικολόγος. Τι πρέπει να κάνουμε. Κάμψεις τώρα. Λέγε ρε φίλε. Ποινικολόγος είναι. Ξέρεις τώρα εμείς τώρα με τη δικαιοσύνη. Κάτσε λίγο ρε φίλε. Εμείς τώρα έτσι όπως είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα πρέπει να σεβόμαστε τους ποινικολόγους και αυτούς που δικάζουν. Λέγε ρε φίλε. Καλησπέρα και καλησπέρα πάλι, λοιπόν. Τώρα. Πάμε τώρα. Λοιπόν, Γρηγόρη. Έλα. Γρηγόρη, με ακούσε ο Παύλος, είμαι από Ξάνθη. Έλα, Παύλο. Νομίζω ότι έκανε εχθές ένα λάθος. Αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη λάθος. Πολλά λάθη κάνω. Πρόσεχε τι θα πεις. Αγαπητέ μου, μην μιλάς εσύ, κύριε. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Διπλά. Ναι, άκουσε με λίγο. Μάλιστα. Είπες εχθές ότι επειδή μίλησε ο Νίκος ο Καλαμπάκας. Μίλησε σε εμάς εδώ, ναι. Ένας από τους μεγάλους ποδοσφαιριστές που έχει βγάλει ο Ηρακλής. Δεν τον έβγαλε ο Ηρακλής. Δεν είπα που έπαιξαν στον Ηρακλή. Που έπαιξε. Ήρθε από τον Πιερικό. Συγγνώμη. Ναι, αγαπητέ μου, είπες ότι είναι ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής που έχει βγάλει ο Ηρακλής. Συγγνώμη, αλλά. Δεν τον έβγαλε ο Ηρακλής. Καταρχήν είπαμε ότι είχε έρθει το 70. Όχι, δεν έχει δει Χατζηπανάκη, δεν έχει τίποτα έτσι. Λοιπόν, δεν έχει δει τίποτα. Παυλό, είπαμε ότι είχαν έρθει μαζί με τον Λάκη το Παϊωάννου. Πώς. Είπαμε μάλιστα στον αέρα
ότι ήρθανε μαζί με το Λάκη το Παϊωάννου το 79. Πεχταράδες και οι δύο. Σωστό. Πώς είπα ότι τον έβγα. Είπα ένα από τις μεγαλύτερες δόξες του Ηρακλή. Τελείωσε η παρεξήγηση. Είπαμε ότι έπαιξε στον Ηρακλή. Πεχταράς. Ναι. Θα περίμενα σήμερα, επειδή δεν έχω τη δυνατότητα κάθε μέρα να σας ακούω είτε από την αρχή. Τι περίμενε. Θα σας πω. Θα περίμενα σήμερα μια καυστική, πολύ καυστική δική σας ας πούμε δήλωση για το χθεσινό παιχνίδι, ορμόμενος από το παιχνίδι της ομάδος μου την Κυριακή, Ξάνθη ΑΕΚ. Γιατί έγινε εκεί στο παιχνίδι της ομάδος σου? Πώς δεν έγινε βρε Κωνσταντίνε, τι δεν έγινε. Παρακαλώ να ακούσω. Στις οποίες έδωσε ο διαιτητής στους παίκτες της Ξάνθης, ναι, και γίνανε μετά κίτρινες κόκκινες. Θεωρώ, επειδή ήμουν στο παιχνίδι μέσα, πάω κάθε Κυριακή όταν η Ξάνθη πένδιζε εδώ, ναι, θα μπορούσε ο διαιτητής να της δώσει το ίδιο σε παίκτες της ΑΕΚ. Το ξύλο που έφαγε η ΑΕΚ στην Ξάνθη. Το ξύλο που έφαγε η ΑΕΚ στην Ξάνθη. Και άκουσα εχθές που ναι, ήταν ασύλληπτο. Ο Μάνταλος μπορούσε να τραυματιστεί και απορώ πώς του φερθήκατε στον τόπο του. Ενώ εσείς δεν πάτε για τίποτα, φερθήκατε στο Μάνταλο, θα λες και ήταν ο χειρότερος σας εχθρός. Αυτό δεν έχει να κάνει με αυτό που σου λέω. Σε αυτό συμφωνώ. Ο Λυσγάρας δεν πρέπει να είναι κόκκινη κάρτα. Μισό λεπτό, ένα-ένα. Ποτέ δεν πρέπει να βρίζεις παίχτη, ειδικά αν έχει έρθει, αν έχει φύγει από σένα, και πολύ περισσότερο να το βρεις στο σπίτι του. Σε αυτό με βρίσκεις μαζί σου. Είμαι... Και ποιοι Ξανθιώτες, οι loser, ας πούμε, και εσύ. Δεν ναι, το κάνεις αυτό, αγαπητέ μου. Μάλιστα. Δεν το κάνεις. Αλλά θεωρώ ότι η ομάδα για μια ακόμη φορά αδικήθηκε. Όπως είχε έρθει και ο Ολυμπιακός κτλ. Θέλω να δω τον ΠΑΟΚ όταν θα έρθει εδώ πέρα μέσα πώς θα παίξει η διαιτησία. Καλό απόγευμα να θέλω και... να δω πώς θα παίξει και η Ξάνθη. Γιατί αν παίξει όπως έπαιξε με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ. Η Ξάνθη, ο αν δεις, παίζει με Ολυμπιακό και ΑΕΚ τα ίδια. Το ίδιο, ναι. Έτσι. Έτσι δεν είναι φίλε. Ξέρεις ποια θα είναι η μαγιά τώρα του Σαββίδη. Να παίξει η Ξάνθη όπως έπαιζε επί Κόκαλη. Τον να παίξει Ξάνθη όπως παίζει με Ολυμπιακό. Κάνε 2-0 το ημίχρονο, ας πούμε. Και να λένε εσύ, γιατί στον πάγκο χαλαρά. Έπαιζε διαφορετικά. Με επικόκαλη η Ξάνθη ήταν κότα του Ολυμπιακού. Όχι, είμαι αντίθετο. Ποδάρια ανάσκελα, παίρνω αφέντη μου να κάνουμε δίδυμα. Ήταν η Ξάνθη. Είμαι αντίθετος, φίλε. Στον κόκαλη. Είσαι αντίθετος, αλλά εγώ λέω αυτό που βλέπω. Και όταν πήγαινε ο ΠΑΟΚ εκεί, ξύλο, μπουνιές, φάουλ, ιστορίες. Γι' αυτό δεν σας γουστάρουν και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Και δεν έχουν άδικο. Πάμε επόμενη γραμμή. Θα τα λέμε όλα. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να σας κάνω μια παρατήρηση, γιατί σας ακούω κάθε μέρα, κύριε Ραπτόπουλε. Να μου κάνετε. Έχω βαρεθεί να ακούω συνέχεια να βρίζετε τον κύριο Κόκκινο που έχει αξιοπρέπεια στην κοινωνία και είναι ένας Ηρακλειδέας γνήσιος. Από πού είναι γνήσιος Ηρακλειδέας, κύριε? Δεν πάει στα μάτια του Ηρακλή. Δεν πάει στα μάτια του Ηρακλή. Συγγνώμη, κύριε. Γιατί έχει παιδεία ο κύριο Κόκκινο, κύριε Ραπτόπουλε. Γνήσιο Ηρακλειδέα δεν είναι. Νευρίζει που τον ευρίζετε συνέχεια, του λέτε βόδι, μουσχάρι. Ναι. Και εσεί τι είστε, ευαίσθητο. Εκπομπή σοβαρή. Γιατί να το μιλάτε τον κύριο Κόκκινο? Και ποιο είπε σένα ότι αυτή η εκπομπή είναι σοβαρή? Επόμενο. Άμα θε σοβαρή εκπομπή, ακού τον Κανελάκι. Κυπριανίδη Τηλιανό. Αν ακούει τηλεφωνή, αν δεν ακούει, τον ειδοποιείτε να τηλεφωνήσει. Έχει κερδίσει το ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Άντε, πείτε το να κερδίσει το ρεύμα το Στυλιανό. Πάμε. Ναι, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ ακούγομαι. Εσείς ακούγεστε. Ναι. Να ρωτήσω κάτι θέλω, αν επιτρέπετε. Να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Επί προεδρία Περτσινίδη, ο Ηρακλή έπεσε κατηγορία ή όχι? Περτσινίδη. Ναι, ναι, ναι. Ε? Ναι. Έπεσε. Έπεσε. Επί προεδρίας Μελισανίδη ΑΕΚ έπεσε με τον Ταμούχαρη. Έπεσε. Μάλιστα. Τώρα η ιστορία επί πρωθυπουργίας Παπανδρέου, η Ελλάδα μπήκε στο μνημόνιο. Μπήκε. Και γιατί πάμε να δικαιολογήσουμε τα πρόσωπα του? Δεν μπορώ να καταλάβω. Απάντα. Ποιο πρόσωπο πήγαμε να δικαιολογήσουμε? Γενικά ρε αγόρι μου. Δηλαδή τώρα με συγχωρήστε τι. Αν ο ΠΑΟΚ τον έστελνε ο Σαββίδης να παίζει με το τραχανοβόνιο νομού πληγουρίας πριν από 5 χρόνια. Δεν με απαντάς ρε φίλε. Ποιο πρόσωπο προσπαθήσαμε να δικαιολογήσουμε? Γενικά ρε μιλάω. Ο πρόεδρος είναι το νομικό πρόσωπο, είναι αυτός που... Δεν είναι νομικό πρόσωπο. Νομικό πρόσωπο. Όχι νομικό πρόσωπο, δηλαδή σύμφωνα με τον νόμο έχει υπογραφεί αυτό λέει. Ναι. Νομικό πρόσωπο είναι. Λάθος το είπε, αλλά το διορθώνουμε. Είναι ο εκπρόσωπος, είναι ο εκπρόσωπος της ομάδος. Αυτός είναι ο εκπρόσωπος της ομάδος. Την ιστορία, την ιστορία πάλι πρέπει να την ξαναπούμε. Η ιστορία αυτό γράφει ρε Γρηγόρη. Όχι, η ιστορία γράφει φίλε ότι ο ίδιος αθώθηκε.
Άρα τι έκανε. Συμφωνούμε ότι δεν έκανε ζημιά ο άνθρωπος, δεν έκανε λούδι του. Άρα πώς θα το χρεώσω εγώ. Η ομάδα του έπεσε επί προεδρία του κατηγορία. Ναι. Εγώ δεν προσπαθώ να εξοραίζω μια κατάσταση και την οριοποιώ. Έγραψε μαύρη ιστορία λοιπόν, όποιος κάνει. Όχι ρε φίλε, δεν οριοποιώ τα πράγματα, λέω ό,τι έγινε. Και ο Μελισανίδης, άμα ήθελε να την κρατήσει την κούλα στην Αλφα Εθνική, να μην χώσει τα 11 που έχω στο Σαββίδης, τα 15 και ήταν μάγκας, αλλά η ιστορία έγραψε κούλα γάμα εθνικής. Ναι, έγραψε, ναι. Με τη συγκατάθεση και τη original, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και αυτή η ιστορία δεν φεύγει τώρα, ξέρεις, αυτή η ιστορία τέλος. Είναι ρετσινιάλες, είναι πλήγμα, είναι. Ναι, καταλαβαίνουμε, ναι. Δεν ξέρω, εγώ έτσι το βλέπω. Τώρα, αν έχω άδικο, μπορεί να έχω άδικο. Είναι και για τον ίδιο τον ΑΕΚ, είναι μια ρετσινιά. Φίλε, εντάξει. Είναι ρετσινιά, πώς θα γίνει, μεγάλη ρετσινιά. Άκου να δεις. Όταν ένας άνθρωπος έχει πεθάνει και εσύ το πρώτο πράγμα που θέλει να πεις την ημέρα που πέθανε είναι αυτό, τι να σου πω. Όλοι θα πεθάνουμε. Συγγνώμη, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα πεθάνει. Αλλά μην μας το θυμίζει. Ελαφρύνει να είναι το χρόνο που το σκεπάζει. Ναι, ρε φίλε, όταν όμως αυτό που λες είναι λες και έχει σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Εντάξει, τι να σου πω. Μα δεν είπαμε ότι σκότωσε, ρε Γρηγόρη, να πούμε. Λέμε ότι η ομάδα του, η ομάδα που εκπροσωπούσε, σαν νόμιμος παράγοντας, σαν πρόεδρος, επί προεδρίας του έπεσε κατηγορία. Ναι, αυτά που έχει κάνει για τον Ηρακλή, αυτός ο άνθρωπος, τα γνωρίζεις. Ναι, αλλά έγραψε όμως. Έκανε πάρα πολλά, αλλά η ιστορία έγραψε με μαύρα γράμματα. Ναι. Ρετσινιά, δεν βγαίνει ρετσινιά αυτή. Λοιπόν, ότι ο είναι ρετσινιά, ε. Είναι ρετσινιά, ε. Είναι ρετσινιά. Ρετσινιά είναι να πες κατηγορία, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι ρετσινιά. Κάνεις λάθος. Άμα την έρθει, θα αν μου βρεις άλλη ομάδα που έχει πέσει για τέτοια ιστορία και με αθωωτική απόφαση για το φυσικό πρόσωπο, εγώ θα αλλάξω ομάδα. Αν μου βρεις άλλη ομάδα που δεν έχει πέσει ποτέ και έχει πέσει μόνο εξαγωνιστικά, πάλι θα αλλάξω ομάδα. Και τι να κάνουμε, συγγνώμη. Μα αυτά που μου λες δεν ευσταθούν τώρα. Χρεώνεις κάτι σε κάποιον για κάτι το οποίο και έχει αθωωθεί. Πρέπει να ομάδα. Άλλο σε λέω. Ρετσινιά, φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Αν έπεσε αναθεώρηση της δίκης, να αθωωθεί ο Ηράκλειος. Γίναν πολλά, ρε φίλε. Εδώ ο Ράλης είπε: εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τα ξέχασες. Επί προεδρίας του, επί προεδρίας του, όχι μόνο του. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχεις τη δική σου οπτική. Καλά κάνεις και την έχεις. Να είσαι καλά. Μα έτσι είναι, δεν μπορεί να συμφωνείς με το ζόρι, ρε φίλε. Παρακαλώ. Ο Ηρακλής έπεσε εκείνη τη χρονιά επειδή ο Βαρδινογιάννης είχε πάρει τα γράμματα. Του βάλε 6-0 εδώ μέσα και τον ξεφτέλησε 3-4 μήνες πριν. 30 Δεκεμβρίου του 1980 έγινε η εξάρα το 6-0. Το 79 ήταν κόκκινο. Το 79. Το 80... 30 Δεκεμβρίου. Το 79 ήταν όμως. Εντάξει. Εκεί άμα ήταν το 80 είχε... Το 6-0 ρε φίλε. Ναι, το 6-0. Στη και φύλαγε. Το πόνεσε πολύ. Στη φύλαγε. Άντε μπράβο. Άρα είσαι ειλικρινής όταν θέλεις. Όταν θέλεις ειλικρινής. Τι όταν θέλω. Τι είναι γεγονός. Τι όταν θέλω. Και θα του κάνεις κι άλλη ζημιά. Του είναι και 4-0 στο 25 λεπτό. Και βγήκε ο Ροδίτης και απέβαλε του Χατζημανίκη στο 28. Ναι. Ανά 7 λεπτά έμπαινε γκολ. Ήσουνα. Και πώς τα ξέρω τόσο καλά. Μπα τα διάβασες όπως τα θρησκευτικά. Να τον δίνω σήμερα. Δίνε αύριο. Αύριο. Μη, ένα λεπτό έχεις, φίλε. Έχεις ένα λεπτό. Καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, να πούμε συλληπιτήρια και εμείς εδώ από τις Σέρες για τον Κώστα Περτσινίδη. Παραγοντάρα ήταν, φίλε. Γιατί θα σου πω λίγο γιατί δεν έχετε χρόνο. Ήταν και παράγοντας του Πανσεραϊκού, ναι, ναι, το 84, με μεγάλη πορεία, ναι. Αν και ήταν και μέτοχος πρόεδρος στον Ηρακλή. Μάλιστα σε ένα γάμα σίγμα του Ηρακλή είπε και αποκάλυψε, αν είναι αλήθεια, Κόκκινη μπορείς να το πεις, ότι αγαπώ περισσότερο τον Πανσεραϊκό και ίσως λιγότερο περισσότερο τον Ηρακλή. Δεν το γνωρίζω αυτό, φίλε. Καλά, αυτό μπορεί να το πει να είπε ένα κρασί ο άνθρωπος, εντάξει, δεν μπορεί τώρα. Δεν το ξέρω, φίλε, κάτι που δεν γνωρίζω. Μόνο άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα. Απλά δεν θέλω να πω ότι αγαπούσε περισσότερο τον Πανσεραϊκό. Σε ένα γάμα σίγμα. Σε ρέωση. Θέλω να πω για την ιστορία του Πανσεραϊκού. Συγγνώμη λίγο. Έφερε Περγαμινό μέσα σε μια μέρα. Έφερε Τσιφούτη, Ηλία Σαββίδη, Αντωνιάδη, Τσέκο, Γιάρουζεκ, Μίχαλικ, Γαλατίδη, Γκέκα και άλλους παίκτες. Που έκανε μια μεγάλη ομάδα και αυτός ο άνθρωπος έφυγε κυνηγημένος με πέτρες στο αυτοκίνητό του. Αυτό τα λέει όλα. Έτσι γίνεται συνήθως, να το ξέρεις. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν ήταν πολύ μεγάλος παράγοντας ή μικρός παράγοντας. Απλά ξέρω ότι τη δεκαετία του 80, 1984, προσπάθησε να κάνει το Πανσεραϊκό μεγάλο. Να σε καλά, ερώτηση, φίλε, πριν κλείσουμε. Ήταν σεραίος ο Περτσινίδης. Εγώ δεν γνωρίζω να έχει σεραϊκή ρίζα. Δεν το ξέρω, να σε καλά. Ναι. Λοιπόν. Για χρώματα με πολύ μεγάλη καλλιπτικότητα μπορείτε να δείτε μέσα από την βεντάλια την Global Vitex και να διαλέξετε ένα από τα πάρα πολλά χρώματα τα οποία έχουν υψηλή καλλιπτικότητα και αντοχή στο πλύσιμο.
Θα τα βρείτε εκεί που υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση. Στο νέο κατάστημα Κοσμά Αγγλου στον Εύωσμο, η Θάξη 62 Μαντούν Τρίτη με τηλέφωνο το 2310-303-173. Πάμε σε διαφημίσεις. Περιμένουμε και δεν ξέρω γιατί αργεί τον κύριο Κυπριανίδη Στυλιανό να πάρει τηλέφωνο για το ρεύμα που έχει κερδίσει. Δεν τον βλέπω να παίρνει τον Κυπριανίδη Στυλιανό. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πρέπει να τηλεφωνείτε και ο κύριος Κυπριανίδης Στυλιανός, ο οποίος έχει ακόμη 20 λεπτά αν θέλει να έχει το ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο εντελώς δωρεάν, αρκεί να πει το συνδυματικό. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η Hyundai Εσχιάδης Παλωδήμος στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών, τώρα που άνοιξε και ο κόμβος. Είναι 5 λεπτά από την καρδιά της πόλης. Μπορείτε να δείτε όποιο μοντέλο του Hyundai θέλετε και να αποκτήσετε το Hyundai i20 στην καλύτερη τιμή της αγοράς. 10.490 ευρώ. Το κάνετε δικό σας τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 και όλα καλά. Να πω, θα σε ρωτήσω, πόσα ραδιόφωνα έχει ο Ανδρώνης? 4 νομίζω. Ποια είναι, τα μουσικά παίζουν? Τα μουσικά, ναι. Είναι ο Ζου. Ζου ένας. Ο Republic. Ο Republic είναι 2. Και ο Velvet. Ο Velvet είναι 3. Αυτά παιδιά τα 3 ραδιόφωνα είναι στη μεριά του δρόμου. Το Μετρόπολης είναι πιο μέσα, πιο κρυμμένο. Εσείς που έρχεστε και πετάτε κοτρώνες στο Μετρόπολης, δεν τις πετάτε στο Μετρόπολης, τις πετάτε στα παιδιά που κάνουν μουσικό ραδιόφωνο και δεν είναι εκπαιδευμένα. Αν θέλετε να πετάξετε πέτρες, πρέπει να μπείτε μέσα. Αυτό έχω να πω. Και το αμάξι μου, το δικό μου, το Κόρντοπα, ένα παλιό. Δεν είναι το Mercedes του αφεντικού, ούτε δεξιά και αριστερά. Το Κόρντοπα θα χτυπάτε. Εντάξει, και δεν χτυπάτε το Zoo Radio και τέτοια. Είναι κρίματα, παιδιά. Δεν φταίνε σε τίποτα. Πάμε παρακάτω. Ξέρω εγώ τι λέω. Πάμε παρακάτω. Μου είπατε τα παιδιά διαμαρτυρήθηκαν. Τώρα θα κάνουν και απεργία, λέει. Λέει ο Ραπτόπουλος, λέει αυτά που λέει, και εμείς κάνουμε μουσική και τρώμε εμείς τις κοτρώνες. Ή πρέπει ο Ανδρώνης να μας πάει εμάς από την άλλη μεριά και να φέρει τα μουσικά από εδώ, κάτι πρέπει να γίνει. Τι προτείνεις εσύ? Να πάμε στον κόσμο. Να πάμε στον κόσμο, θες? Ναι. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλησπέρα, φίλε, εσύ είσαι, ναι. Καλησπέρα, Σαραντάρης Παοξής. Σαραντάρης Παοξής. Κωστή, έχουμε μιλήσει πολλές φορές το βράδυ. Ναι. Αναδιαστήματα τέλος πάντων. Ναι. Με τον Γρηγόρη πρώτη φορά τα λέμε. Ναι. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, φίλε μου. Από και κάτι να το ρίξουμε λίγο στο χαβάλε. Από τις πολλές διαφημίσεις περίμενα να ακούσω και διαφήμιση που ακούμε στο γήπεδο όταν διψάς τρυπάμε μια φλόρα. Φλόρινα. Λοιπόν, όχι, φλόρινα, όταν διψάμε τυπάμε μια φλόρινα. Μπράβο. Τυπάμε. Λοιπόν, τρυπάμε. Τρυπάμε. Τρυπάμε λοιπόν, μια φλόρινα. Τρυπάμε. Τώρα αυτό σε παλιώσεις εδώ, σε μωρέσεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι δύο πράγματα όμορφα και ωραία. Την Πέμπτη όλοι να πάμε στην προπόνηση, να ενισχύσουμε την ομάδα μας. Και την Κυριακή να γίνει αυτό που πρέπει. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ομάδα. Και ο Γραμμένος θα είναι εκεί. Τον άκουσα. Ο Γραμμένος θα είναι, λέω, εκεί. Γιατί μέχρι την Τούμπα εκεί να κάτσει στις κερκίδες μπορεί. Μετά από εκεί. Εμείς μέχρι στιγμής. Άσε με λίγο να μιλήσω, σε πήρα τηλέφωνο. Ναι. Περιμένω τόση ώρα. Λοιπόν, για το Γραμμένο δεν τσιμπάω, γιατί μέχρι στιγμής δείχνουν και τα αποτελέσματα γενικά ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει ευνοήσει. Τζάμπα τα λεφτά! Ίσα, άσε με να μιλήσω. Ίσα. Ναι. Το πέναλτι στη Λάρισα στο 0-1 το πνίξε. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ περιμένω από τον προπονητή να καταλάβει σε ποια ομάδα είναι και να παίξει έτσι όπως πρέπει. Πώς να παίξει δηλαδή? Θέλω να πω να μην βάζει ένα γκολάκι και μετά γύρω-γύρω όλη την μπάλα όπως την πατήσαμε με τη Λάρισα και δεν την πατήσαμε με τις άλλες ομάδες που παίξαμε σε Τούμπα. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, όλοι μαζί την Πέμπτη να ενισχύσουμε την ομάδα, να καταλάβουν εκεί παίκτες οι καινούργοι που είναι και που έχουν έρθει και όλα τα άλλα, όλα καλά. Μάλιστα. Έχεις να μου πεις κάτι δικό σου? Ότι θα αντιμετωπίσει Τραμπούκο. Συμφωνείς. Θέλει να παίξει το δεύτερο ρόλο. Θέλει να παίξει το μεγάλο μαζί χώρο. Μιλάτε συχνά. Τον άνθρωπο δεν τον ακούω. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να εξουδετερώσει το Φορτούνι στο να πάρει την μπάλα ένα κολλητό εκεί πέρα. Έχει πολύ πράγμα να σου πω, αλλά δεν είναι τη ώρα. Ναι. Συμφωνείς, φίλε, ότι πρέπει να πάει με πιο χαμηλούς τόνους ο ΠΑΟΚ? Α, μάν μου. Δεν σ' ακούω, Γρηγόρη, γιατί εδώ πέρα. Συμφωνείς ότι πρέπει να πάει με πιο χαμηλούς τόνους ο ΠΑΟΚ?
Κοίταξε, πάντα πρέπει να πηγαίνεις με πιο χαμηλούς τόνους. Απλά το θέμα είναι ότι δεν είσαι καμιά μικρομεσαία ομάδα. Πηγαίνεις για πρωτάθλημα. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Σε συμφέρει περισσότερο να κρατήσεις χαμηλά τους τόνους. Σίγουρα εννοείται αυτό το πράγμα. Εννοείται αυτό το πράγμα, αλλά και αυτοί είναι ψηλιασμένοι. Μην τους έχεις ακοροϊδά τους γάβρους. Αυτοί, ρε φίλε, είναι χίλια χρόνια μπροστά τώρα, πλάκα μου. Εμείς είμαστε χωριάτεροι. Έλα, χωριάτεροι, ξεχωριάτεροι. Βάλετε ο Μαρινάκης, δεν έχει τη δύναμη που είχε. Να σε θυμίσω και κάτι άλλο. Ότι όταν πήγε ο Κογκάλης, που ήταν ο γάβρος για τον Κρέμι, όταν πήγε ο Κογκάλης, μετά από 5 χρόνια πήρανε πρωτάθλημα αυτή την τύπη. Και ο Πάκ μετά από 5 χρόνια το πάει. Ναι. Εντάξει, μακάρι. Ναι. Μακάρι. Και έχουμε και την ομάδα. Απλά το όλο θέμα είναι ότι από το καλοκαίρι έγινε κακή μεταχείριση από τον προπονητή. Η ομάδα δεν ξέρω τι κάνανε εκεί πέρα. Παίζανε τένις, τι γίνεται, δεν ξέρω, ας πούμε, το καλοκαίρι. Τώρα βλέπεις ότι η ομάδα μπαίνει σε ένα καλό ρυθμό. Ναι. Εντάξει, και αυτό δεν θα το δω με τη Λάμια τώρα που την έριξα 4 μπαλάκια. Ναι. Απλά βλέπω ότι ο κάθε ομάδα που έρχεται, ας πούμε, εμείς στην Τούμπα πάντα κλείνεται. Και παίζουμε εμείς την μπάλα μας. Ναι. Άρα αυτό, όπως λέει και ο Κωστής, άμα πάω στο δεύτερο ρόλο και αφήσω το γάβρο να αντεπιτίθεται και βγάλω, να πούμε, αντεπιθέσεις... Έχεις όμως ένα πρόβλημα. Δηλαδή. Έχεις δύο παίχτες στο μεγάλο χώρο πάρα πολύ καλούς, οι οποίοι είναι ντεφορμέ και δεν έχουν να δώσουν τίποτα. Το Μακ και το Βιερίνια. Εδώ έχεις ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω. Το Βιερίνια ανεβαίνει. Ναι, τι κάνει. Για το Μακ συμφωνώ. Που ανεβαίνει. Για το Βιερίνια βλέπω, κοίταξε, θέλω να σου πω ότι το Μακ σε όσα παιχνίδια τον έχει βάλει, το βλέπω στάσιμο. Βρωμάει πτωματίλα, ναι. Ναι, εννοείται. Για το Βιερίνια βλέπω ότι κάνει μια προσπάθεια. Το περιμένω στο Καραϊσκάκι το Βιερίνια πάνω στον Κούτρι. Έκανε και την assist. Ναι, έκανε ναι, και το περιμένω στον Κούτρι πάνω, θέλω εκεί να και δω. Πρόσεχε, ναι. Και πρόσεχε, ο Βιερίνια είναι ένα πολυεργαλείο. Ήτανε. Και ξέρεις, εντάξει, κοίταξε. Πήραμε ένα παίκτη που έπαιζε σε ένα πρωτάθλημα κλάση ανώτερο από το ελληνικό. Δεν μπορεί, ρε φίλο, Πέλκας και ο Λιμιός να είναι καλύτεροι από αυτόν σήμερα που μιλάμε, τέλειο Οκτωβρίου. Κοίταξε, δεν γίνεται. Πρέπει να πάρει μπροστά. Έφυγες. Επόμενη γραμμή. Έφυγες, τι. Πρέπει να πάρει μπροστά. Δεν μπορεί ο Λιμιός και ο Πέλκας να είναι πιο φορμαρισμένοι από τον Βιερίνια και τον Μακ. Και ο Μακ, πες κάτω, πεσμένος. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Έλα, ραπ, 18χρονος Αργιανός. Καλώς τον. Λοιπόν, κάτι στον κόκκινο θέλω να πω πρώτα. Εδώ είναι. Κόκκινο, αυτό που είπε ο Ραπτόπουλος για την Ιριάννα, η απόφαση, δεν είναι παλιά. Βγήκε πριν 4 ημέρες. Ναι. Λοιπόν, αυτό, γιατί είπε ότι είναι παλιά η απόφαση. Όχι, περίμενα εγώ να γίνει μανούρα. Μανούρα, τι να γίνει τώρα, εντάξει, μαλώνει αριθμίες δεξιούς. Άμα ήταν άλλος απάνω, θα κέγανε την πόλη. Άμα ήταν άλλος απάνω, θα γινόταν μια χαρτιά. Δεν κέγανε την πόλη τώρα, βγήκε ο Πολάκης τώρα, ο χοντρός, με ψέλησε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Και αυτός ο Σαρλής, ο κύριος Σαρλής, βγήκε και είπε, σύγκρινε Χατζηπαναγή με Γκάλι. Άκουσα καλά. Επειδή είσαι 17 ετών, μην κάνεις το λάθος. Θέλω να πω, το μόνο δεν θα κάνω λάθος, σου πω ένα πράγμα. Είπε οι δύο μεγαλύτεροι αθλητές στην Ελλάδα και έτσι είναι. Οι δύο μεγαλύτεροι, δεν διαφωνώ. Απλά πόσα κέρδισε ο ένας και πόσα κέρδισε ο άλλος. Τίποτα δεν κέρδισε. Άλλο είναι. Αυτό που λες είναι λογικό, αλλά η αξία τους δεν μειώνεται. Όχι, ο ένας ήταν ηγέτης. Ο ένας ήταν ηγέτης. Και οι δύο ήταν ηγέτες. Και ο άλλος ήταν κρυβόταν πίσω από την ποδιά του Κοφίδη. Λάθος. Ο τέλειο Κοφίδης. Άντε, ρε, φύγετε από εδώ πέρα τώρα, του Χατζηπαναγιά με μάθετε. Το μεγαλύτερο παιχταρά τώρα που έκανε το κουμάντο ο Κοφίδης τώρα και αυτός καθόταν από πίσω τώρα κλητήρας. Άιντε τώρα. Εδώ τώρα φάνε τον Αλέφαντο το 87 και λέει το Χατζηπαναγιέτη με σένα μάλλον σε φάντον. Εγώ δεν ξέρω τώρα, Σάββας θα αποφασίσει. Ο Σάββας τον αποφάσισε. Ποιος Χατζηπαναγής τώρα. Δεν έχει αυτοεκτίμηση ο Χατζηπαναγής. Ο παίχταρος αυτός. Έλα, φίλε. Έλα, Βιερινέ. Έλα, ρε Κούτρη, τι έγινε και φυγή. Πού είσαι, ρε φίλε. Τι σας τρυπάει και ο Ποκολόκο από εκεί. Λέγε. Να μιλήσω λίγο, μπορώ. Να μιλήσεις πολύ. Καλησπέρα. Έλα. Λοιπόν. Εγώ στα έχω πει αυτά τα πράγματα ότι με την αρχή πριν τελειώσει ο χρόνος θα είμαστε πρώτοι. Στο πα. Πού είναι για. Εδώ είμαστε να με κρυκάτσερε. Ο χρόνος ακόμα έχει δύο μήνες. Μην τρελαίνεις. Ακόμα κάτσε να έρθουν και τα κατάκια εδώ πέρα γιατί αρχίσανε και λένε να έρθουμε. Λέει παθητικά ή να έρθουμε. Και δεν ερχόσαστε σαν πρωταθλητές να πάρετε το διπλό. Και θέλετε να έρθετε σιγά σιγά. Ο κόκκινος το είπε. Εδώ τι μάγκας είσαι. Άσε, φίλε, εγώ σου λέω τώρα. Έλα, σαν πρωταθλητή, είσαι Πάοκλες. Ότι θες να πας για πρωτάθλημα. Έλα, σαν μάγκας, έλα, ρίξει τρία μπαλάκια και φύγε. Όπως το έχω κάνει εγώ χιλιάδες, εκατομμύρια φορές. Έλα, κάτω κι εσύ. Εντάξει. Όχι να κάθεσαι πίσω
Όπως είναι και ο Ατρόμητος μας νίκησε. Μπορεί να μας νικήσει και η Ξάνθη. Μπορεί να μας νικήσει οποιοδήποτε έτσι με κλεπτοπόλεμο. Και εμείς πήγαμε και νικήσαμε, ξέρω εγώ, εκτός έδρας ομάδες μεγάλες. Νικήσαμε την Άρσεναλ. Τι πάει να πει, είμαστε καλύτεροι. Η φάση είναι να έρθεις, να παίξεις παιχνίδι κυριαρχίας και να νικήσεις. Και ας πω, φίλε, μπράβο. Μάγκα, είσαι πας για πρωτάθλημα. Πάρ' το κιόλας. Δηλαδή, αν στο κλέψει είναι κακό. Καλά σε λέει. Αλλά και να το κλέψει δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα, ρε φίλε. Άλλο σε ρωτάω, ρε φίλε. Αν το πάρει με. Κοίταξε. Εσύ πολύ τριγκαδόρικα και καλά κάνει. Λες να είναι μάγκα να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλία και να κερδίσει. Δεν μπορεί να παίξει, ρε φίλε, με αυτή την ομάδα. Να τελειώσω, σε παρακαλώ. Ρωτάω. Αν στο πάρει με κλοπή. Ναι. Πού είναι το πέμπτο? Όπως το πήρε η Ελλάδα. Καθόλου δεν είναι το πέμπτο. Δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Αυτό σου λέω. Κοίταξε. Αυτός που σίγουρα δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα και αυτή είναι η γνώμη μου και τίποτα παραπάνω. Κοίταξε, είναι ο Ολυμπιακός. Και πρόπερση το πήρε με τον Αναστασιάδη. Αλλά δεν είχε, όταν πήγε εκεί στην κορυφή, ζαλίστηκε. Τώρα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος από συγκυρίες, όχι από μπάλα. Έτσι. Καλά. Θα μείνει μια εβδομάδα, δεν θα μείνει παραπάνω, θυμίσου το. Αυτό είναι το θέλω σου, φίλε. Άμα μείνει δύο εβδομάδες. Σε ρωτάει, είναι το βλέπω σου ή το θέλω σου? Το θέλω σου είναι. Λοιπόν, άκου να σου πω λίγο αυτό που λέει. Μάλιστα. Ακούω πολλούς που λένε ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και πιο πολύ Ολυμπιακός είναι η καταστροφή του ποδοσφαίρου, έτσι δεν λένε? Ναι. Κάνω λάθος. Ναι. Ότι αυτοί είναι έτσι, είναι γιουβέτσι, τα κάνουν έτσι, αλλιώς. Πώς αισθάνεστε εσείς που είστε Ολυμπιακοί ή Παναθηναϊκοί? Ναι. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι άλλο. Το αντίθετο. Αυτοί οι φίλοι, ξέρω εγώ, που είναι στις άλλες ομάδες, πώς αισθάνονται που έρχονται και παρακαλάνε αυτές τις ομάδες και γίνονται τσάτσες αυτές τις ομάδες? Παραδείγματος χάρη. Δεν θέλω να πω ονόματα, τις ξέρουμε όλες. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Μάλιστα, θα το δούμε. Για κούτρι δεν μου είπες τίποτα. Καλημέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς τον. Κύριε Κωνσταντίνε, κάνατε ένα λάθος στην αναδρομή σας για το μάτς της 21 Μαΐου του 1980. Τον γκολ το έβαλε ο Δαμανάκης στο 26 λεπτό και ισοφάρισε τον γκολ του Καλαμπάκα από το 25. Μ' ακούτε? Ο Δαμανάκης είχε ισοφαρίσει? Ναι. Είχε χάσει ο Κούδας μια μεγάλη ευκαιρία, μου φαίνεται. Δεύτερον, προς αποκατάσταση. Ναι, έχεις δίκιο. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Προς αποκατάσταση, ναι, της αλήθειας, η οποία μαστίζει αυτή την πόλη εδώ και χρόνια και έχει δημιουργήσει και διχασμό και μίσος. Αυτά που είπε ο κύριος Σαρλής, ενώ ήταν φαντάρος στον Εύρο, δεν υφίστανται με την καμία. Δηλαδή. Ο κύριος Πετσινίδης κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση. Αθώθηκε, κύριε μου. Κάτσε να ακούσω. Ναι. Μισό λεπτό. Με 200.000 πρόστιμο, ναι, η κυρία Ρίτα Χατζηπαπαδοπούλου τιμωρήθηκε με 2 χρόνια κάθεξη. Η κοπέλα. Και ο κύριος Νικολαίδης επίσης με άλλα 2 χρόνια. Ναι. Η απαλλαγή του κυρίου και η αθώωση, όπως επικαλείται ο κύριος Κόκκινος, ναι, έγινε 3 χρόνια μετά, στο εφετείο. Α, ναι, αφού... δεν έχει σημασία. Ναι. Αφού συγγνώμη λίγο, η κυρία και ο άλλος ο κύριος... Αφού άρχισε την κατάθεσή της η κυρία Ρίτα και είπε ότι τα λεφτά που βρέθηκαν επάνω της στο ραντεβού και συνελήφθη επ' αυτοφόρο με τον κύριο Πέλιο, ναι, της τα είχε δώσει ο φίλος της κύριος Πετσινίδης για να κάνει ανακαίνιση του σπιτιού της. Ναι. Γι' αυτό συναντήθηκε με τον Πέλιο. Ο Μπέλιος ήταν... Είχε φιλινάδο Περτσινίδη στη Ρίτα δηλαδή και την έδινε λεφτά να βάψει το σπίτι, αυτό είπε? Εσείς θα μας το πείτε αυτό και... πού να ξέρω εγώ ποιος είχε κόμμενα τη Ρίτα? Δεν μου λες, λύσε μου μια απορία, ρε φίλε. Νοιάζει εμένα. Θέλω να απαντήσεις ειλικρινά. Για πες μου μια... Ναι, πες μου... Το κύριο Καραπατή να βγάλετε. Γιατί θες να πεις μόνο τα δικά σου? Το Καραπατή να βγάλω. Γιατί δεν ακούς και τον άλλον? Ναι. Πες μου μια ομάδα στην Ελλάδα η οποία έχει πέσει για απόπειρα δωροδοκίας. Αυτή ήταν η αρχική σας τοποθέτηση και η ένσταση και σε παρακαλώ, μαζί. Γιατί δεν απαντάς? Εμείς οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ήμασταν μαζί σας. Το είδα, ναι. Ο Πιερικός έπεσε. Ο Πιερικός. Για απόπειρα δωροδοκία. Ναι, με αλέφα τον προπονητή. Ναι, ναι. Πες μου ομάδα η οποία έπεσε όπως έπεσε ο Ηρακλής το 10. Ορίστε. Πες μου ομάδα η οποία έπεσε όπως ο Ηρακλής το 10. Με αλλαγή του τι ισχύει στο πρωτάθλημα. Και τρύπημα 500 χιλιάρια. Ο Βόλος. Όχι, φίλε, λάθος κάνεις. Δεν έπεσε ο Βόλος. Μόνο ο Ηρακλής.
Και παίζουν και, ναι, μόνο, και παίζουν ομάδα που έγινε ό,τι έγινε φέτος. Ξανά μάνα. Να σωθεί αγωνιστικά και να το ρίχνουν εξωαγωνιστικά. Η νίκη Βόλου. Δεν ισχύει. Η νίκη Βόλου, φίλε, σταμάτησε τη μέση του πρωταθλήματος. Άλλο ο Ηρακλής δεν αποχώρησε. Αν δεν σας έδινε 300 χιλιάρικα ο Σαββίδης, θα αποχωρούσατε. Ρε φίλε, ωραίο. Αυτό το παραμύθι, καλό. Αυτό το παραμυθάκι. Ωραίο, καλό. Αυτό ναι. Το παραμυθάκι. Ναι, σωστό. Τα παραμυθάκια που λέτε εσείς, κύριε Κόκκινη. Αυτό το παραμυθάκι που... μπορεί να το λέει σε μικρά παιδάκια. Καλό, ωραίο. Εντάξει. Ναι. Όταν ο Λέο Βατσουστίχη σε 1,5 εκατομμύριο, άκου να δεις. Θα Είμαι από τους ιδρυτές της Φύρας 4, κύριε. Και λοιπόν δεν κατάλαβα τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να φοβάμαι. Τώρα ποιο όχι. Θα σου πω ένα πράγμα για να καταλάβεις γιατί δεν μιλάς σε παιδάκια. Ναι. Γκεμπελισμό σε μένα όχι. Όχι. Λοιπόν, όταν ποιος πληρώνει 1,5 εκατομμύριο. Τι είμαι? Ποιο είναι Γκέμπελ, ξέρουμε. Φίλε μου, ξέρουμε. Εγώ είμαι επαγγελματίας στη δουλειά μου και σε απαντώ υπεύθυνο. Επαγγελματίας γκεμπελιστής είσαι. Καλά, αυτό πρέπει να το αποδείξεις όμως που λες. Βεβαίως. Γιατί εγώ λέω ότι όταν δίνει 1,5 εκατομμύριο ο Σαββίδης να αποκτήσει το Λέοβατς. Και εσύ λες ότι δεν κοστίζει ο Λάμπρου 300 χιλιάρικα που μπήκε προχτές και άλλαξε άλλο ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Λέω ότι... Ο Λέοβατς είναι διεθνής ποδοσφαιριστής, κύριε Κωστή. Και ο Λάμπρου διεθνής είναι, φίλε μου. Από πού? Από την Ελπίδων. Γι' αυτό τον πήρατε τζάμπα. Τον πήραμε τζάμπα. Ναι, εσείς τον πήρατε τζάμπα στην ομάδα σας. Γιατί είναι, φίλε, εσύ τζάμπα δεν είχες πάρει. Το Βιερίνια τζάμπα, τζάμπα δεν τον είχες πάρει. Όχι, λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις εσύ, τζάπα τον είχες πάρει. 400.000 από την Πόρτο. Και πήρε. Πολύ ευγενικός, ρε φιλάτη. Τράβα από μια. Πάνε να χαλαρώσεις λίγο. Και λοιπόν δεν κατάλαβα. Παραμύθια της Καλλιμάκου. Εσύ στην εκκλησία είσαι και δεν είσαι ευγενής. Εσύ στην εκκλησία μεγάλωσες και δεν είσαι ευγενής. Θες από το θύρα 4 να είναι ευγενικός. Πρέπει να είναι και. Με το ζόρι να δεχτούμε ότι ο Ηρακλής δηλαδή, τον έκανε και δώρο ο Σαββίδης 300 χιλιάρικα. Εγώ μενα τώρα τα λεφτά από τον Περτσινίδη να βάψει στο σπίτι. Εδώ έβγαλε άλλη είδηση αυτός. Εγώ, φίλε, την άποψή μου. Τι την άποψή όταν μου. Ήθελα να. Τι ζητούσε γκόμενα με τον Μπέλιο. Εγώ τον Μπέλιο το ρώτησα. Ρε μπα και την είχε γκόμενα, ρε του λέω. Χαχα, γελούσα. Όταν ήθελα να χλεβάσω την αθλητική δικαιοσύνη, ναι, γελούσα πάντα με τον δικαστή εκείνον ο οποίος αθώωσε τον Ηρακλή ναι. Σε παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ναι, ναι. Γιατί είχε πει ότι η καρέκλα που πήγε πάνω στον Εμπέντε. Άντε, τελείωνε. Ναι. Την πήρε ο αέρας επειδή εκεί φυσάει πολύ. Εντάξει. Αυτό ανέφερα σαν παράδειγμα. Που έγινε σε παιχνίδι του Ηρακλή. Ναι, ναι, ναι. Αν αυτό δείχνει ότι εγώ είμαι γκεμπελιστής. Μπράβο Γρηγόρη. Okay. Όχι ότι σε αυτό το είπε. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Ορίστε. Ρε, παιδιά, ελάτε λοιπόν. Μ' ακούτε? Ναι, σε ακούμε. Λοιπόν, καλησπέρα. Πριν να απευθυνθώ στον Γρηγόρη, να πω ότι το ανέκδοτο της ημέρας, ας πούμε, λέγεται πριν από λίγο ότι ο παδί του ΠΑΟΚ ήταν μαζί με τους οπαδούς του Ηρακλής. Ναι, ναι. Αυτό πια είναι εδώ. Τότε, το τότε σκηνικό που έγινε με τον Μπέλιο. Εσύ όσον αφορά, κύριε Ραπτόπουλε, που πας στην Καβάλα, μπορείς να ρωτήσεις τους καβαλιώτες εκείνης της ηλικίας, εκείνων των χρόνων, τι γνώμη έχουν για αυτό το περιστατικό. Ποιο περιστατικό. Για να συνεχίσω να πω κάτι. Ποιο περιστατικό. Το περιστατικό με τη δίθεν δωροδοκία. Περτσινίδη αείμνη στον τη γραμματέα του και τον Μπέλιο. Γρηγόρη. Οι καβαλιώτε τι σχέση έχουν με τον Περτσινίδη. Από πού ήταν ρε εσύ ο τέτοιο, με δουλεύει. Ποιο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ποιο, δεν κατάλαβα. Ποιο. Ακούσε με λίγο. Θα ολοκληρώσω, άκουσε με. Εμένα λοιπόν, δεν ολοκληρώνει. Δεν με αφήνει. Γρηγόρη. Έλα. Πότε έγινε το παιχνίδι, ποια χρονολογία η Ηρακλής Παναθηναϊκός 6-0. 1979-80. Παραμονέ πρωτοχρονιά 29 του μήνα. Το παιχνίδι... Εγώ είπα 30, συγγνώμη. Εντάξει, δεν θα μάλλον. Όχι, 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 άκουσε με. Το παιχνίδι που αποβλήθηκε ο Χατζηπαναγής έγινε την χρονιά. 82, 83, ναι. Χρονιά που ανέβηκε ο Μακεδονικός στην ΑΕθνική. Γιατί παίζανε στη Ξάνθη δράμα, Μακεδονικός ήταν τιμωρημένη δράμα. Ήταν ΑΕθνική, δεν νόμιζα να γίνει. Ήταν ΑΕθνική τότε. Μακεδονικός ήταν σαν μια χρονιά, έκανε φίλε. Χάσατε και εκείνη ναι. Τη χρονιά, χάσατε στη Ξάνθη. Και τον αποβάλει ο διαιτητής του Χατζηπαναγή. Γιατί το έκλανε από πίσω το 28ο λεπτό. Ο Χατζηπαναγής και τον έσβρωξε. Και απέβαλε ο διαιτητής του Χατζηπαναγή. Δεν τον έσβρωξε ο Χατζηπαναγής, παραμύθια. Ήσουν στο γήπεδο. Πώς δεν ήμουν αριθμό. Στο σημείο που τον απέβαλε, ακριβώς εκεί καθόμουν. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα γιατί είσαι Ηρακλής. Λοιπόν. Ρε φίλε, τον απέβαλε, θα σου πω κάτι. Δεν μου λες, όπως είναι το ρολόι, εκεί που κάνει επίθεση ο Ηρακλής, εκεί έβαλε τα 4 γκολ ο Ηρακλής και αποβλήθηκε μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Ο κέντρος.
στο κέντρο. Στο κέντρο. Κέντρο και με, από τα αριστερά, ναι. Όπως έκανε επίθεση ο Ηρακλής. Από την απέναντι μεριά των επισήμων. Έγινε αυτό που σου λέει. Έγινε, δεν έγινε. Έγινε, πες. Γιατί τον απέβαλε, αγαπητέ μου. Ρε φίλε, έγινε αυτό που σου λέω. Γιατί τώρα, ναι, γιατί. Γιατί τον απέβαλε. Έγινε αυτό που σου λέω. Πες μας για το σημείο που σου λέω. Κάτσε να μας πει γιατί τον απέβαλε, λέγε φίλε. Εγώ να πω. Όχι, εγώ να πω. Πες. Εγώ πιστεύω, επειδή μου στο γήπεδο βέβαια ήμουν πρώτη γυμνασίου, έτσι. Αν μπορούμε να. Λοιπόν, τον απέβαλε διότι ο Δοντάς, ναι, έκανε τάκλιν τον Βασίλη από πίσω. Ναι. Ο Χατζηπαναγής τον έσβρωξε κατά κύριο λόγο, τον ζήτησε τον λόγο. Και ο διαιτητής τον έβγαλε κόκκινη κάρτα. Είναι η πρώτη φορά που έχει αποβληθεί ο Βασίλης. Η πρώτη και μοναδική, ο διαιτητής που ήταν από τη Ρόδο. Δεν θυμάμαι το λόγο που τον απέβαλε. Εντάξει. Αλλά θυμάμαι πάντως ότι απολογούνταν ο διαιτητής που τον απέβαλε. Τέλος. Καλό απόγευμα, κύριε. Να είστε καλά. Ένα τελευταίο για ένα λεπτό. Ναι. Κώστα. Έλα. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, Κωστάκη, αν ξέρεις. Γιατί χρεώνουν στο Μελισσανίδη τη ΡΑΕ στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί ο Μελισσανίδης, ναι, πήρε το OK της Original, την ξεδόντιασε, την έριξε την ομάδα να την πάρει τζάμπα και να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει χωρίς να δώσει μία. Δηλαδή η χρέωση μπαίνει στο Μελισσανίδη. Η πτώση, ναι, βέβαια. Ε? Βέβαια. Μπαίνει στο Μελισσανίδη. Σε ποιον μπαίνει η πτώση. Και η ομάδα σε ποιον μπαίνει. Βρήκε εκείνον 85 χρόνια ετοιμοθάνατο. 7 καρκίνους είχε να επέθανε, να πούμε ο γέρος, τον έκανε εκεί, πώς το λένε, που να υπογράφει και τελείως. Κωστάκη, αυτό που λένε όλοι, εγώ δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Δηλαδή. Γιατί ο άνθρωπος αυτός τουλάχιστον μας απέδειξε ότι κάνει πολλά καλά. Παραγοντάρα είναι. Παραγοντάρα και... είναι, δεν λέω εγώ το αντίθετο. Και ενίσχυσε και την Καλαμαριά πέρσι. Βέβαια, του Καλατζίδη. Θα σου πω και κάτι το οποίο δεν το ενίσχυσε και φέτος, ναι, ναι. Τα νοσήλια του Θοδωρίδη τα πλέον ο ίδιος. Ναι. Τα ξέρεις αυτό. Τα ξέρω. Για το συγχωρεμένο. Έτσι. Και στην κηδεία ήταν. Τα νοσήλια τα πλέον ο Μελισσανίδης. Ναι. Κάνει πολλά καλά ο Δημήτρης. Στη Βέρεια έχει κάνει πάρα πολύ κόσμο, έχει βοηθήσει. Έχει παντρέψει πολλές φτωχές οικογένειες. Αυτά δεν φαίνονται έξω. Αλλά ορισμένοι που τα γνωρίζουμε, το βγάζουμε το καπέλο του Δημήτρη. Δεν λέμε το αντίθετο, αλλά. Και πολλοί το λένε καβουράκια. Επειδή είναι νοικοκύρης, Κωστάκη. Είναι, όντως. Επειδή είναι νοικοκύρης. Ρώτησε έναν άνθρωπο που εργάζεται στην ΑΚ αν έχει παράπονα από το μισθό του. Όχι, ούτε στη δουλειά του άνθρωπου, ούτε του Σαββίδη. Κασέρι, για το Σαββίδη και το Μελισσανίδη, για πληρωμές δεν έχουμε ακούσει κακό. Όχι, τελείωσε. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Κωστάκη. Δεν ακούσαμε για του ανθρώπου αυτού να μα πούνε ότι είναι μπαταξίδε. Καβουράκιδες αυτό και τα λοιπά, ναι, αλλά μπαταξίδες ποτέ. Λοιπόν, επειδή ρωτάτε, λειψία παίξτε. Τι λειψία? Λειψία Πόρτο Άσο. Τι λειψία και επιληψία, ρε, τι λειψία, ρε. Λειψία Πόρτο Άσο. Ναι. Και Φέγενον Σαχτάρ διπλό. Φέγενον Σαχτάρ διπλό. Ναι. Πού το είδες το έργο αυτό, είσαι. Ακολουθεί Μαρίνα Μπίκου για ειδήσεις, αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με.